Πρωτάθλημα, κύπελο. Στο κύπελο αποκλείστηκε Αστέριο. Είμαι σε δύο στόχους. Ο Βόλος είχε πανηγυρίσει την άνοδό του από την δεύτερη κατηγορία στην. Είδε, σε κόλλησε. Βάλει την Λίλα, η Λίλα, βάλει την Λίλα. Γι' αυτό έχει η Νόβα. Κανονικότατα. Ο Βόλος. Τι κάνετε, παιδιά? Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μήνα. Μια εβδομάδα ξεκινάει πολύ γεμάτη. Έτσι, αφήνοντας τα κατάλοιπα θετικά και αρνητικά του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Ο Γκαραβέλης με το Σάσαν κολλητή. Φυσικά. Μάλιστα. Και ερχόμενοι σε μια εβδομάδα η οποία έχει Ευρώπη, πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στη Ρωσία. Και μετά βέβαια έχουμε πάλι Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ποδόσφαιρα. Τρίτη πολύ σπουδαίο παιχνίδι ευρωπαϊκό για τον μπάσκετ για τον Ηρακλή. Αύριο. Έρτε. R3. Να θαυμάσουμε κι εμείς. R3. Στις 8.30 το παιχνίδι αυτό, το μπασκετικό. Τετάρτη και Πέμπτη, εκτός από τον Ηρακλή, αν κερδίσει την Τρίτη, θα παίξει και την Πέμπτη. Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε και Super Cup μπάσκετ. Ριέκα Κόλλος έχουμε την Πέμπτη. Η Ριέκα, φίλε. Έχουμε, ναι, όντως. Θα είχαμε Άρη την Πέμπτη, κοιμισμένη. Η οποία έδωσε και το center four. Θα ήταν χωρίς, ναι, το center four. Πρόσεξε λίγο. Εγώ είδα τα γκολ του Τσολάκ. Ναι. Καλός παίκτης, Τέργιο. Καλώς είναι. Αλλά είδα ότι η Ριέκα έχει ομαδάρα. Όλο assist, κάτι passes, κάτι τέτοιο. Η Ριέκα έχει πολύ καλή ομάδα. Ομαδάρα. 7 γκολ θα τρώγατε. Μια ομάδα καλή. Το επίπεδο των ομάδων από την 7η. Καλά, η αμυντική ήταν. Ναι. Η αμυντική ήταν πήκη ποκοπόκο. Αλλά είδα κάτι half, κάτι τα κουνάκια, η κάτι passes. Είναι καλή ομάδα. Κάτι σέντρες τον κάνανε. Τώρα που λέμε για Τσόλακ, λίγο παρένθεση. Περιμένουμε την ανακοίνωση τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει διαρρεύσει φωτογραφία από τον μάνατζερ του. Υπογράφει το συμβόλαιό του. Και από την κοπέλα του διέρευσε φωτογραφία χθες. Φαγωθήκατε όλοι με την κοπέλα, ρε. Όποιος έρχεται με την κοπέλα, η κοπέλα όχι, είναι ωραία. Ωραία, τι θα είναι αυτό, ωραία. Καναμπάζω. Συμφωνώ, ρε παιδιά, συμφωνώ. Ευτυχώς μιλούσατε όλοι μαζί και δεν ακούστηκε αυτό που είπα. Καναμπάζω. Καναλούστη. Έτσι είπε. Ναι. Μην χτυπά, Κώστα. Εδώ που υπάρχει ενίσχυση στο δυναμικό του Open. Ωραίο. Καλά, ρε Στέργιο. Επειδή εσύ βλέπεις Open. Αλήθεια, δεν έδειξε τη βαθμολογία. Μου έχουν στείλει 10 μηνύματα. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, ναι, αν ξεκίνησε η εκπομπή η ώρα 11, ναι, ξεκίνησε να το βλέπω 11 από τις 11 και 4 και μετά που είχε αρχίσει ήδη ο Φανσχίπ, δεν είδα την εισαγωγή. Όχι, είπαν τέτοιο. Είπαν κιόλας. Ότι δεν υπάρχει λόγος να τη δείξουμε γιατί έχει πολλές εκκρεμότητες. Αν σου στείλανε και σου είπαν έτσι μπορεί να είναι και έτσι. Μου το έστειλαν 4-5. Δεν μπορεί 4-5 τώρα 4-5 άτομα. Η λογική λέει ότι δεν. Τι πράγμα. Στο Open, δεν έβαλαν τη βαθμολογία. Στην αθλητική εκπομπή δεν βάλαν τη βαθμολογία και είπαν δεν τη βάζουμε γιατί έχει πολλές εκκρεμότητες. Επειδή είναι ο Άρης μόνος καλά, πρώτος. Καλά, ρε Στέργιο, είναι δυνατόν. Μόνος πρώτος ο Άρης. Καταρχήν άνοιξέ μου το μικρόφωνο γιατί. Ανοιχτό είναι. Με έχετε χαμηλωμένο. Όχι, δεν σε έχουμε. Θα το τσεκάρω στο Web TV του Open και θα σας πω αύριο. Θέλω αν όντως έγινε έτσι. Λέ, αφού το βάλανε από χθες, εγώ είδα στα social media που κράζανε οι Αριανοί. Δεν εμένα τη βάλανε. Μου το στείλαν 4-5, τον πεταξί οδηγάω και ντυγκλινγκλινγκλινγκ στα Viber και στα τέτοια. Και λέω τι έγινε, κάτι έγινε, λέω. Κάτι έγινε. Λέω την Κατερίνα, πάρε. Δεν λέω, διάβασε. Μου λέει κάτι λέει, δεν βάλανε τη βαθμολογία στο Open. Ούτε καταλάβαινε. Καλά, ρε, δεν βάλατε τη βαθμολογία επειδή είναι ο Άρης πρώτος. Είναι ο Άρης μόνος πρώτος. Είναι δυνατό. Μέχρι σήμερα. Μέχρι να παίξει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ. 3-3-1 έχουν. Και την Κυριακή, άμα κερδίσει, πάλι μόνο πρώτο. Άμα, εντάξει. Άμα κέρδιζε και την Κόλο, άμα κέρδιζε και την Κόλο, θα παίζει την Πέμπτη. Άσε μας τώρα. Άλλο Κόλο. Στο πρωτάθλημα έχω 2-2. Μην τα ακούς και εσύ. Κερδίσατε, χάσαμε 250 ευρώ με τον γκολ του Βόλου στο τέλος. Και εσύ. Κερδίσατε. Με 700 έχασα εγώ. 250 ευρώ. Χαίρομαι. Έβαλα. Χαίρομαι που τα χάσατε αυτά. Δύο ανατροπή. Εντάξει, 10 ευρώ. Και με το που δείχνει το replay. Φαρμακώθηκα, λέω. Έχει βγει η γραμμή. Ήταν αλήθεια, ήταν γεγονό. Είχε βγει. Πανηγύριζα στο σπίτι και μετά τον κατέμιασα. Ευτυχώς, καλύτερα. Και ακούω τον Παπαδόπουλο που λέει όχι, λέει πάει στη γραμμή, ο επόπτης και τα λοιπά. Ο Παπαδόπουλος την ώρα του αγώνα δεν το κατάλαβε. Του λέω έχει βγει η μπάλα έξω. Αλλά επειδή δεν με πιστεύουν να τα λέω για τον Άρη, ήθελα να το δούνε. Λογική και καθαρά. Αντικανονικό, δεν υπάρχει καμία σκιά. Εντάξει, καλώς ακυρώθηκε. Ένα μέτρο. Εκεί ένα πέναλτι. Και ένα πέναλτι που δεν έδωσε. Εκεί, κοίταξε, τον βρίσκει. Τον βρίσκει. Αλλά, βρίσκει καλά, αλλά θεωρώ, και έξω. Κοίταξε, κάνει 3 βήματα ακόμα και μετά πέφτει. Και εκεί νομίζω το χάνει. Εκεί που κάνει, τον βρίσκει, καταλαβαίνει ότι πρέπει να σκέφτεται ότι έχει βάρ, θα το δει. Κάνει κατά τι και κάνει 1, 2, 3 και εκεί μετά πέφτει. Και γι' αυτό δεν το έδωσε. Έπρεπε να δώσει πέναλτι, όπως έπρεπε να δώσει πέναλτι και στον Παντολικό. Αυτό αν, δεν το, αν το είδατε, δεν ξέρω Κώστα αν το είδες εσύ. Δεν το είδα, όχι. Μπλοκάρει την μπάλα ο Τσιντότας. Μόνο μπάσκετ, παιδιά. Και πάει συμπαίκτης του και όπως τον αγκαλιάζει, πιάνει με το δεξί χέρι όλη την μπαλά, με πάνω την μπάλα.
είναι πέναλτι με βάση το γράμμα του νόμου. Ναι. Που έρχεται. Δεν το είδα αυτό. Φυσικά εγώ, ο διαιτητής δεν θα μπορούσε να το δει όταν αγκαλιάζουν το τσιντότα τέσσερα άτομα, σιγά μην βλέπει τα χέρια που είναι του καθενός. Αλλά από το VAR έπαιρνε να το δούνε. Δεν το πήρε χαμπάρι κανείς τον Πανετολικό. Αυτά νομίζω ήταν τα λάθη. Τώρα δεν ξέρω αν ο Κλάντεμπερκ θα βγάλει βίντεο. Θα κάνει. Αυτό με, αυτό με το χέρι είπε. Το Πανετολικό ΑΕΚ. Το πέναλτι που. Πιάνει την μπάλα. Θα κάνει. Αυτό είναι παράβαση. Θα κάνει. Όχι, καλό θα είναι να μονιμοποιηθεί και να μην ήταν μόνο για την πρώτη αγωνιστική. Βέβαια. Θα κάνει και καλό είναι με το VAR. Γιατί εγώ θεωρώ ότι με το VAR αντιλαμβάνεσαι πολλά περισσότερα πράγματα. Με το VAR καταλαβαίνεις και τι λένε οι διαιτητές. Και έχουν, για να σου πω κάτι, και έχουν και το φόβο. Ότι δεν μπορεί ο Κομίνης, ο αγαπημένος σου, να γίνεται πέναλτι, να του λέει ο άλλος από τον πάνω από το VAR, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Και να λέει ο Κομίνης στην επικοινωνία, σύμφωνα με μαρτυρίες κάποιων που άκουγαν στο VAR, να λέει στην επικοινωνία, παίζεται, είπα παίζεται. Θα πρέπει να αξιολογηθεί, να αξιολογούνται. Και επίσης θα ξέρουμε ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Ή ποιος λέει το σωστό και ποιος το λάθος. Γιατί τώρα ο ένας το ρίχνει στον άλλον. Όχι ο VAR δεν μου το είπε, όχι ο VAR το είπε. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι με το VAR ο Άρης, εσείς χάσετε τα λεφτά σας, αλλά ο Άρης γλίτωσε. Γιατί αν δεν υπήρχε VAR, θα μετρούσε τον γκολ. Το μέτρησε. Και ο βοηθός και ο διαιτητής δεν το είδανε. Ο διαιτητής πήγε στη σέντρα. Κοίταξε. Και ο επόπτης το ίδιο. Δεν βγήκε η μπάλα. Τρία μέτρα να πεις. Δηλαδή... Βγήκε ένα μέτρο, καθαρά βγήκε. Βγήκε. Κοίταξε, βγήκε, μου λέτε ότι βγήκε. Επειδή είναι και το Πανθεσσαλικό, εμείς το έχουμε και φωτογραφία αν δεις το About Aris. Εσείς. Ναι. Επειδή ήταν ακριβώς εκεί ήμουνα, στην ευθεία, ρε παιδί μου, φάνηκε με γυμνό μάτι ότι βγήκε η μπάλα. Θα μου πεις τώρα όμως, με το γυμνό μάτι δεν ξέρεις αν ακουμπούσε. Ποια πλευρά ήταν ο βοηθός, στην πλευρά της σέντρας ή από την απέναντι. Όχι, από εδώ. Από εκεί που έγινε η σέντρα. Από την άλλη. Από την άλλη, πιο εύκολο. Έχει το πεδίο, ρε φίλε, έχει την αιστεία, έχει τα δίκτυα, έχει τα δίκτυα. Ναι, από εκεί όμως έχεις την πλάτη. Έχεις το πόδι του μπροστά, δεν τη βλέπεις. Παιδιά, αν ήταν από εδώ, ναι. Πάμε στην ειδησογραφία, έχουμε θέματα, έχουμε μεταγραφές. Αυτό δεν είναι θέμα το. Αυτά είναι σωστά τα... ακυρώθηκε. Σωστά ακυρώθηκε, όντως. Αυτά είναι τα καλά του VAR που τα έφερε αυτή η ξεφτυλισμένη ΕΠΟ, Χρήσανθε. Όχι, ξεφτυλισμένη ΕΠΟ, η διάθεση όλων των ομάδων μετά από τα. Ξεφτυλισμένη γιατί. Από τα όργια που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Ξεφτυλίσατε τα πάντα, είπε ο Καραπαπάς. Καλά στο Καραπαπάς. Για το κόψιμο του Σιώβα από την Εθνική. Και άρχισε και άλλο θέμα αυτό, μην τα μπερδεύετε τώρα. Ξεκινήσαμε. Για το Σιώβα, έχει δίκιο ο Καραπαπάς. Όχι βέβαια με το ύφος αυτό που έχει κτλ. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά, όταν ένας παίχτης βγαίνει και λέει την άποψή του. Βγήκε και είπε την άποψή του, θα έπρεπε να παίζει ο Μανολάς. Και όχι ο Σβάρνας. Ναι, είπε την άποψή του. Ότι θεωρώ όχι, ο Μανολάς ο κουμπάρος του. Από όχι. Λένε μερικοί. Ο κορυφαίος Έλληνας αμυντικός. Η άποψή του είναι για το σπίτι του και τους φίλους του. Όχι δημοσίως. Άρα, άμα λέμε. Είναι εθνική ομάδα. Ναι. Είναι εθνική ομάδα. Τι έχει, Χούντα. Ναι, Χούντα. Άμα βγει δηλαδή. Αν βγει ο Χούντελαρ. Ο Χούντελαρ. Δηλαδή. Φεύγει. Και πει ότι φεύγει. Θα τον καθαρίσουν. Ποτέ. Καλά. Σε Αγγλία θα βγει ένα Άγγλο ποδοσφαιριστή και θα πει αυτό το πράγμα και θα τον καθαρίσουν. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, εδώ. Θα εδώ τον πάει... καθαρίσουν σαν αυγό. Καλά. Ωραία, Χρήστε. Να βγει λοιπόν. Ποιο να βγει από τον Άρη. Να βγει ο Μπρούνο Γκάμα και να πει. Πιστεύω ότι ο Σούγκρεν έπαινε να μείνει στην ομάδα. Βγήκε ο Σούγκρεν και ξεφώνησε τον προπονητή. Ξέρεις τι λέγαμε. Τελείωσε όμως ο Σούγκρεν. Πού τελείωσε. Κόμμα εδώ, πληρώνεται κανονικότατα. Ναι, αλλά από την ομάδα τελείωσε. Τον φάγατε εκείνη την εποχή. Πληρώνεται, τον λέγατε ο τουρίστα, ο Νορβηγό και τέτοια. Χρήστε, δεν μπορεί να λέει. Αυτό. Εντάξει, δίπλα είναι σιγά. Λοιπόν. Το να έλεγε ο Σιώβα ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι εκτός εθνικής και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν, οκ. Okay. Αλλά το να πει ότι ο Μανολάς, που κάποιοι λένε ότι είναι και κουμπάρι κιόλας, δεν το ξέρω. Είναι, ναι. Ωραία. Ο κουμπάρος μου έπρεπε να παίζει και όχι ο Σβάρνας, που πριν από λίγα λεπτά ήταν μαζί του. Παίζανε μαζί, ναι. Και να του λέει εντάξει, γιατί το άκουσα τη λόγη live. Έκανε, λέει, εντάξει, είναι, κάνει καλή προσπάθεια, αλλά δεν έχει την εμπειρία, λέει. Ούτε έχουμε είναι την καλή τώρα. Χημεία, λέει, με τον Σβάρνα. Άσε μας, ρε Σιώβα. Παίζει μόνο. Κάποιε. Ποιο είναι το επιμήθειο. Το επιμήθειο. Το επιμήθειο είναι το εξή. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Δηλώσει δεν το έχει. Την καλύτερη άμυνα που έχουμε και δεν παίζει κανένα. Παίζει μπάλα και μην μιλά. Άλλο ήθελα να πει. Εγώ έτσι εντάξει, άλλο ήθελα να πει. Δεν του βγήκε. Να πει ότι και με η έμπειρη βοηθά. Ναι, δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε. Αλλά να το εξηγούσε και να ζητούσε συγγνώμη. Γιατί ζητεί συγγνώμη. Να πει παιδιά, μπερδεύτηκα, δεν μου βγήκε καλά η δήλωση. Παρανόηθηκαν τα λόγια μου αυτά που λένε όλοι. Δεν πειράζει. Παρανόηθηκαν τα λόγια μου. Εμσέσωσε ρε Βατσίπ με τον γκολ που έβαλε, με τον διώχνει. Τιμώ και σέβομαι το συμπέκτη μου. Το φάουλ. Το συμπέκτη του είναι το φάουλ. Ναι, όχι, άσε το Σιώβα. Το κρίνουμε, ο καθένας έχει την άποψή του. Σέβομαι ναι, το που ναι, λέτε. Ναι, έχει, ναι. Έχει λογική αυτό ναι, που λέτε. Ναι. Είναι λάθος του προπονητής εθνικής να ανακοινώνει το τέλος του Σιώβα στην τηλεόραση. Σωστό. Δεν το ήξερε κανένας. Δεν είχε υποθεί ποτέ, δεν είχε γίνει τίποτα. Και μετά βγήκε ο Παπασταθόπουλος και ο άλλος και τον κράζανε τον προπονητή.
Πρόσεξε. Θα πάρει τον παίκτη και θα του πει: αυτή... Άκου να δει, κύριε Σιώβα. Άκου όχι, να δει. Ξέρουμε εάν έχει ενημερώσει τον Σιώβα εχθές. Δεν το είπε. Μπορώ στο... Εγώ αν τον είχα κάνει. Ναι, να όντως. Βοηθήσουμε τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι. Ναι. Αριθμό λογαριασμού 373 κάθετο 003418 Παύλα 58. Δικαιούχο Ιωαννίδου Μαρία Εθνική Τράπεζα. Α βοηθήσουμε όλοι τον Γιώργο, παιδιά. Στα social media έτσι που το έπεσε δεν μπορεί να σημειώσει κανένα. Αριθμό λογαριασμού, επαναλαμβάνω. Το έχουμε βάλει 373 κάθετο. Εμά, μιλάτε πάνω μου, πώ να το ακούσει ο κόσμο. Επειδή είναι του Άρη Στέργιο, το όλες τώρα αυτό. Τι λε, ρε, σιγουρά. Να ορίστε, το πήρε την κάρτα και τώρα δεν το πω. Ορίστε. Εσύ το έχουμε και εμείς το έχουμε δημοσιεύσει στο site. Για τον Γιώργο τον Ιωαννίδη. Φυσικά. Δέλτα ταβ, δέλτα κάπα. Λοιπόν, αν το είχε κάνει ο Βαντσίπ, θα έπρεπε να το πει. Έχω ήδη ενημερώσει τον παίκτη ότι, είναι ότι δεν τον ομάδας. Υπολογίζω. Δεν γίνεται το λες στην τηλεόραση. Σωστά. Συμφωνώ και σε αυτό. Δεν σωστό, γίνεται το λες στην τηλεόραση. Όπως και τον έκαρξαν μετά και οι ποδοσφαιριστές που διαβάζουν κλικ. Μετά. Ναι. Επίσης η συνέντευξή του δόθηκε στο Open. Όλο τυχαίο. Άντε πάλι. Το Open έχει τα δικαιώματα τη Χρήστα Θέτη Εθνική. Και ο ΟΤΕ το έχει. Έχει τα δικαιώματα. Και ο ΟΤΕ τα είχε. Α τα έκανε εκεί. Α έκανε ό,τι εκπομπή. Α έκανε, έχει. Πολλέ. Τέλο πάντων, εντάξει. Λοιπόν, δεν πουλάει εθνική. Δεν θα μα αλλάξουν, λοιπόν. Ναι. Πουλάει όμω ότι δεν είχε το Open στη βαθμολογία. Του Σαββίδη. Ναι, δεν είχε το Open. Δεν το είδαμε τα ματάκια. Όταν το περίμενε, περίμενε. Σε λίγο θα βγάλουμε Σταύρο Κόλκα. Θα το ρωτήσουμε. Στην εκπομπή δεν είναι. Στην εκπομπή. Ωραία. Γιατί δεν έχουν τον Άρη στη βαθμολογία, πρώτο. Μόνο πρώτο. Δεν βάλαν καν, όχι δεν τον έχουν. Δεν έβαλαν τη βαθμολογία. Τι να βάζανε. Να βάζανε τη δεύτερη δέσμηνο ΠΑΟΚ. Και, και την επόμενη αγωνιστική 3 στα 3. 9. Ποιο πα Γιάννηνα. Και μετά τελικό με Παναθηναϊκό. Επίσης, να πω τους κυριούλιδες που παίρνουν στην εκπομπή που δεν είμαι εγώ. Και λένε για μένα. Ναι, 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 να πει. Να πει πρέπει. Να πει πρέπει. Να πει πρέπει. Και εγώ θα μπορούσα να πω. Περίμενε. Να με παίρνουν εμένα. Να παίρνει την εκπομπή. Καταρχήν. Δεν ανοίξει γραμμή στα σου πει άλλο, δε φίλε. Δεν ανοίγω το απόγευμα. Έχει το απόγευμα στο όλα μπατάρι. Και έχω ανοίξει και εδώ γραμμέ. Όταν λείπατε και ναι, οι ναι, δύο. Επίσης μου λένε ότι αυτό ο Κυριούλης βγήκε και είπε ότι λέω στα. Το ξέφυγε, το ξέφυγε. Εντάξει τώρα. Είναι καταρχήν δεν βρίζω ποτέ εγώ στον αέρα. Εκτό από μια φορά που αντί να διαφημίσω την πίτσα, σωστά, διαφήμισα σωστά. Την. Εντάξει, συμβαίνουν τη Λούτσα, εκπληκτικό μέρο στην Ελλάδα η Λούτσα. Σαρδάμ. Έτσι. Δεν βρίζω ποτέ, ούτε στα social βρίζω τα δικά μου, ενώ κατά καιρούς συνάδελφοι βρίζουν στα social και τα λοιπά, ούτε γράφω και ηρωνεύω με τον ΠΑΟΚ στα social, πουθενά. Ό,τι λέω το λέω στο ραδιόφωνο με το όνομά μου και το επιθετό μου. Και είπε μια χιουμοριστική έκφραση, φίλε, η οποία είναι ένα μίξ, ας πούμε, με μια όντως... Λέω, τα παπάκια λέω, με μια όντως υβριστική έκφραση, είναι ένα μίξ, δυστυχώς η κοινωνία μας αποδέχεται... Μερικές ώρες τέτοιους χαρακτηρισμούς. Έτσι. Λέω για τα παπάκια πολλές φορές και τα λοιπά. Απλά να του πω το εξής. Ότι βγαίνει και το λέει και σε άλλα ραδιόφωνα από ό,τι μου πληροφορούν ο ίδιος κύριος. Έχει κόλλημα μαζί σου. Δεν παίρνει εμένα όμως τηλέφωνο ποτέ. 2-87-8-8-2 και 5 φίλε. Πάρε τηλέφωνο να τα πεις. Να αντιπαρατεθεί. Εγώ λέω ότι ο ίδιος ο Σαββίδης έδωσε εντολή να μην δείξει πρώτο τον Άρη. Όλο ο ΠΑΟΚ και τα ΜΜΕ ασχολούνται με Άρη όλη μέρα, λέει ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο, εδώ όμως υπάρχει πάτημα, φίλε. Λογικό είναι να σε γλεντάνε τώρα. Όπως με γλεντήσανε δικαιολογημένα με τον κόλο την Παρασκευή. Είναι. Όχι, λογικό είναι να θεωρούν ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή είναι αθλητική εκπομπή και δεν δίνει βαθμολογία. Κώστα, βαθμολογία βάλατε. Κάτσε να δω. Ποιος είναι υπεύθυνος, ο Στέργιος. Στέργιο, ο Κώστας μου λέει ότι δεν βάλατε βαθμολογία. Μου είπαν ότι δεν βάλατε βαθμολογία. Και είχατε τον Άρη με 16 γκολ ενώ όχι 17. Φίλε, με βρίζουνε. Λοιπόν. Εγώ θα πω το εξής. Είναι λάθος. Super League, Super League, κάτσε να δω. Τι βάλα τώρα. Όχι, η Super League την έχει ρε φίλε. Μη στέλνετε ρε μηνύματα. Λοιπόν, Super League. Βαθμολογία έχει, Super League. Ναι, πείτε. Βαθμολογία. Εγώ, ναι. Ωραία. Έλα, πες. Άρης 6. Πρώτη εδώ. Άρης 6. Δεύτερος Όφη με 4. Τρίτος ο Πάο με 4. Βάλε τον Γιώργο Μάγκα, πώς. Ο Ολυμπιακός έχει 3, η ΑΕΚ 3, ο Βόλος 3, ο Αστέρας 3. Άρα από αυτούς, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αν κερδίσουν τα παιχνίδια που δεν έχουν παίξει, θα είναι μαζί με τον Άρη στην κορυφή της βαθμολογίας. Αν βάλουν περισσότερα γκολ. Οι εκκρεμότητες αυτές είναι που είπανε. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει, έχει 0. Μήπως γι' αυτό δεν το βάλανε. Επειδή είναι τελευταίος ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Λαμία με 0. Όχι. Άλλωστε η αγαπημένη ομάδα της συνταξίας εκεί στην εκπομπή είναι άλλη. Χρυσανθέ, δεν είναι ο Παναθηναϊκός ούτε ο ΠΑΟΚ. Τον παρουσιαστό όμως ο Παναθηναϊκός. Φίλος μου ο Πάνος. ΑΕΚ όλε. Όλο το team στην Αθήνα είναι ΑΕΚ. Α, το Γιώργο. Ο Γιώργος. Όχι μόνο ο Γιώργος. Ο Γιώργος με τα δύο ονόματα. Όχι μόνο ο Γιώργος. Καλά, στην Αθήνα τι δεν ζητάει. ΠΑΟΚ. Άρης.
Άρης έχουμε. Ηρακλής. Στην Αθήνα μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Τα δίνω όλα και ναι, συμφέρω. Ναι. Στην Αθήνα μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός και λοιπόν. Τέλος πάντων, είναι ο καθένας ό,τι η ομάδα θέλει. Εμείς τώρα λέμε επί χιουμοριστικής βάσεως. Έτσι. Τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Όπου, Χρύσανθε. Όπου Χρύσανθε. Να βγάλουμε και το Σταύρο σε λίγο, πάω ναι, στο Κράσνοντα. Οπότε πριν αποχωρήσω εγώ, παιδιά, να μην κλείσω. Έλα, κάτσε ναι, μέχρι να φύγει. Θα... Να πω το εξής. Είπαμε για τον Τσόλακ. Έχει βγάλει φωτογραφία. Υπάρχει φωτογραφία που υπογράφει, άρα μένει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ωραία. Η προπόνηση έχει τελειώσει. Περιμένουμε την αποστολή. Έχει ενδιαφέρον, θα σας τα πει ο Σταύρος. Περιμένουμε να δούμε αν είναι μέσα ο Τσόλακ και ο Βαγκέ. Νομίζω ότι ο Βαγκέ δεν θα είναι. Λέω εγώ, ο Τσόλακ θα είναι, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Για το Βαγκέ πρέπει να μας πείτε πέντε πράγματα. Δηλαδή, εγώ είδα ένα βιογραφικό το οποίο από τη μία και μόνο που ακούς Μπαρτσελώνα και τα λοιπά είναι εντυπωσιακό, από την άλλη δεν είχε συμμετοχή με την Μπαρτσελώνα. Έτσι. Έξι συνολικά. Έξι συνολικά. Μπαρτσελώνα, εγώ το θυμάμαι κιόλας. Δύο παραπάνω από το Χαβίτο δηλαδή. Έξι φίλε, είχε και είναι 22 χρονών παίκτη. Εντάξει, δεν το θα την κάνει τη δεξιά πλευρά. Πέρσι πάντως στην Γαλλία που πήγε δανεικό είχε 8 συνολικά. Κοίταξε. Άκουσα που πήγε πέρσι στην Ισ, τα λέω εντάχει, μήνα Γενάρη. Μέχρι το Φλεβάρι δεν έπαιξε. Έπαιξε τον Φλεβάρι σε 4 ή 5 μάτς μόνο ως αλλαγή. Ναι. Okay. Και πάνω που άρχισε να παίζει βασικός, στα δύο τελευταία μάτς είχε και 2 assist. Ήρθε ο κορονοϊός, η Γαλλία Λουκέτο δεν ξανάρχισε ποτέ και έχει να παίξει από τότε. Μας, δηλαδή αυτό, πάνω που άρχισε να παίζει και να είναι βασικός. Είναι και αυτό ένα σημείο ότι έχει να παίξει από τότε. Εντάξει, δεν μα ξέρω και το στον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να κάνει πάνω από 10 συμμετοχές. Για ένα πληρωματικό. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ήρθε για. Δεξιά, ποιο θα πει. Για βασικό μαζί με τον Ροντρίγκο. Α, μπράβο. Οι δυο του θα το μοιραστούν. Άρα για ένα πληρωματικό στον Ροντρίγκο. Όχι, όχι, μαζί, μαζί. Δεν είναι η κατάσταση Γιαννούλη με Νίλσεν Περέιρα που είναι όντω backup του Γιαννούλη. Over 10 συμμετοχέ σε 2,40. Θα κάνει 10 ή 20. Έχει πολλά μάτσα. Έχει πολλά μάτς. Τι πολλά, θα αποκλειστεί τώρα. Α, έχει ναι μετά όμιλ. Θα αποκλειστεί. Σε απέκλεισε ήδη. Δεν ξέρω αν ο Τσόλακ αγωνιστεί και βασικός αύριο. Ωραία, θα βλέπουμε και το μάτς όλο. Χωριστράρα. Χωριστράρα ο Τσόλακ, μαλλί ωραίο. Και μπλουζάρα λέει τα social media. Μπλουζάρα. Ο Τσόλακ έχει κάνει εκπληκτική χρονιά στην Ελλάδα. Κεφαλιές, γκολάρες, έβαζε παιχτάρα. Έχει κάνει εκπληκτική. 40 συμμετοχές, 26 γκολ. Έχει κάνει εκπληκτική χρονιά στη Ριέκα. Και πέρσι 19 γκολ. Πάλι στη Ριέκα. Και η περσινή στη Ριέκα πάλι εκπληκτική χρονιά, πριν δεν έκανε τίποτα. Έχει βάλει σε 25 μάτς 7 γκολ. Σιγά σιγά ανέβαινε. Τώρα είναι στο πικ του. Δεν είναι τίποτα. Πόσο χρόνο είναι. 27. Καλό στο πικ του είναι. Γιογιό θα σα κάνει. Καλά. Α έρθει και αυτό στου άλλου. Γιογιό, διπλό στο Χαριλάου με Τσόλα. Δεν μου βάζουν γκολ καλά. Με Μπακαλιάνη. Κατά τύχη γλίτωσε χθε πάλι την εσωστρέφεια μετά. Ποια κατά τύχη. Και έβγαινε όλο και έκλαιγε και τέτοια. Ποια κατά τύχη, αγόρι. Κατά τύχη. Ούτε μία φάση δεν μετριότατος έκανε. Μετριότατο ήσουν με 75. 90 λεπτά ο Βόλος δεν έκανε φάση. Εσύ έκανε. Έβαλα εγώ, κέρδιζα. Κέρδιζα εγώ. Κι άλλο πεναλτάκι. Κι άλλο πεναλτάκι. Κι άλλο πεναλτάκι. Καταρχήν το άλλο εκτεθήκατε όλοι. Δεν υπήρχε απόλυτη δικαίωση του Άρη. Και αυτό δεν είναι πέναλτι γιατί. Φαίνεται, πάει να κορυδεύει το διαιτητή. Τον ακουμπάει λίγο, ναι. Κάνει τρία βήματα και μετά. Αν δεν πέναλτι, μην ανοίγει, μπορεί να πει ο Κλάπερτ ήταν πέναλτι. Άμα το πει ο Κλάπερτ, τι έγινε, αφού την προηγούμενη εβδομάδα εμείς δεν έχουμε ματάκια, μου λέγανε. Φανελάρα, πολύ ωραία, ναι. Για καλοκαίρι. Γιατί δεν κρατάς έτσι. Σαν ποτηράδες στη Χαλκιδική, ναι. Γιατί δεν κρατάς Τερζή. Τέσσερα έβαλε. Ναι, ρε φίλε. Αν δεν κέρδιζε ο Τερζή, χθες θα ήταν και αυτό παρελθόν. Και αυτό ο καημένο, ε. Γιατί, τι φταίει αυτό. Υπάρχουν θέματα, τα ξέρουμε και τα ξέρει και ο Καρυπίδης που του τα χρεώνει. Με τον Καρυπίδη πάλι. Γιατί δεν μπαίνει ο Καρυπίδης προπονητής. Ποιος είπε δεν θα είναι. Θα είναι σίγουρο εδώ... πιο καλοντημένος προπονητής του Σούπερ Λίγκ. Εδώ είναι προπονητής ο Γιώργος Σαββίδης, φίλε. Δεν θα είναι ο Καρυπίδης που έπαιζε και μπάλα. Ενώ ο Γιώργος Σαββίδης παίζει, τι παίζει, kickboxing. Τι κάνει, και κάτι... τεχνικός, kickboxing παίζει ο Λεωνίδης. Ποιος. Αυτός. Έρχεται πολύ. Ναι, ρε, έρχεται. Ανοίγουν τα σύνορα. Να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό. Ναι, ρε. Να το σημειώσουμε και σύντομα αυτό. Σύντομα οι εξελίξεις. Μέσα έτσι στο γκορβανά τη εκπομπή. Να του στείλω μήνυμα στο. Περίμενε. Θα στείλω μήνυμα τώρα, μου τη δώσω. Ενώ λοιπόν ο Ιβάν έχει τη δυνατότητα να στείλει το ιδιωτικό του τζετ για να πάρει τον Τσόλακ. Παιδιά, και να τον φέρει στην Ελλάδα. Δεν είναι σωστή ενημέρωση. Ο ίδιο. Γιατί δεν έρχεται. Δεν είναι αυτό το τζετ του Ιβάν. Καλά, δεν είναι. Ένα απλό ένα δεκαφέσιο. Τζετάκι, παιδιά, από την Κροατία να έρθει εδώ. Εντάξει, ναύλωσε. Έδωσε καμιά 50 χιλιάρικα, δηλαδή 30. Παραπάνω. 40. Όχι, 50 ήθελε. 50 είχε κλείσει ο Άρης. Το τσάρτερ. Το τσάρτερ το 150 για να πάει στην Κροατία. Αυτό κάνει 20, κάνει 10. Κάνει 20, ναι. Αν νομίζω. Ξέρει κάποιο να μα ενημερώσει, παιδιά, γιατί πρέπει να πάω στην Κύπρο Τετάρτη. Το δεκαθέσιο. Δεκαθέσιο ή το δεκαθέσιο νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αυτό του Τσόλακ. Δεν ήταν με έλικες. Μικρό. Μικρό. Ναι. Δεν ήταν εκατοστάρι. Ναι, ναι. Ένα μικρό. Πόσο κάνει.
Ναι, παιδιά, πόσο μία κάνει. Μία πτήση, Κροατία, και, είναι κοντά. Δεν είναι, πού πήγε Κροατία, πήγε. Από Ζάγκρεπ. Ήρθε, από εκεί ήρθε. Κάτι εγγλέζικα, κάτι τέτοια. Α, και υπάρχουν εκεί. Τώρα, υπάρχουν διαθέσιμα. Όπως ο παίκτης σκοτώθηκε. Όχι, εκείνο ήταν τριθέσιο τέτοιο. Εκείνο ήταν Κώστα. Έκανε πεντάλ και έκανε γύρι ζωή. Λόγω του κορονοϊού. Λόγω του κορονοϊού. Τώρα οι εταιρείες θα δίνουν όσο όσο. Ένα ταλιράκι δηλαδή, το βγήκε δηλαδή. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα ταλιράκι, το βρήκαμε. Όχι, ταλιράκι. Ένα ταλιράκι. Το αυτοκίνητο Mercedes, φίλε, δεν έκανε. Ένα ταλιράκι, σου λέω, με τα καύσιμα. 20 με στο νερό. 20 χιλιάρικα. Θα σου πω το εξής. Με τα καύσιμα το μετράμε βέργα, όπως τα σκάφη. Στους παξούς. Το ίδιο σκάφος. Το ίδιο σκάφος που πέρσι ζητούσαν 130. Για το τσάρτερ. Για το τσάρτερ. Το πήρε ο Άρης φέτος με 50. Αλλά. Έχει τσάρτερ με 50. Αλλά. Αλλά αποκλειστήκαμε. Αποκλειστήκαμε. Αλλά κοιμισμένοι. Κύριε, τι ωραία στο τσάρτερ. Αλλά ο Ένιγκ έκανε πειράματα. Έκανε, φίλε. Γιατί χθες ο Σάκητς είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη και ο Ένιγκ τον άφησε εκτός παιχνιδιού. Το Σάκητς τον γκράζατε, ρε Χρήσανθε, τις προάλλες. Κώστα, σου είπα. Σας είπα και εγώ. Άκου λίγο. Σου είπα και εγώ. Μάλιστα. Δεν γίνεται έναν παίκτη που βλέπεις ένα ματς. Το πρώτο. Εγώ βλέπω, Χρήσανθε, όλη τη μέρα είμαι στα social media και βλέπω τα πάντα. Αφού είναι άμπαλοι. Αφού έχουν την καταστροφή μέσα στο μυαλό. Βλέπω το κλίμα των λαών. Ακριβώς. Αυτό βλέπεις εσύ. Τον σκίσανε το Σάκητς. Οι άσχετοι. Οι άσχετοι αυτοί, άκου λίγο. Όταν ήρθε ο Σάσα. Η άμπαλη του ψυχολογίου. Όταν ήρθε ο Σάσα πέρσι. Λέγανε ναι. Το γκράζανε όσο όχι δεν. Όχι όλοι. Όταν ήρθε. Στο πρώτο ματς. Ναι. Και που είναι ο Σιώπη, Καρυπίδη, δεν έδιωξε το Σιώπη. Και δεν είναι το Σάσα. Και ποιο Σάσα τώρα και Μάσα. Δεν είναι οκτάρι, δεν είναι εξάρι κτλ. Περνάνε τέσσερα ματς. Παίζει μια χαρά ο Σάσα. Κάντε νέο συμβόλαιο ναι, στο Σάσα. Κρατήστε το Σάσα, κανονίστε. Ο Σάκητς είναι ένα παίκτη των 150.000 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ καλό στο value for money για τα χρήματά του. Και γιατί να δώσει 150 για να πάρει ένα ξένο και δεν κρατά ένα. Βάλ τον Μπαγκαλιάνη. Έχω Κώστα και τον Μπαγκαλιάνη. Βάλε και το Χατζή Πυρπυρίδη που έκανε χθε ντεμπούτο το παιδί στα 17,5 μπράβο, στα 18. Μπράβο. Και τον Μπακούτσι έχω και τον Μαρμαρίδη. Μπράβο και στον Κότσι τον έβαλε. Και το Σεγγέργη έχω, παρόλο που δεν δίνω 2 και 3 εκατομμύρια το χρόνο για τι ακαδημίε όπω έχει επενδύσει και σωστά έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχει επενδύσει πολλά χρήματα στις ακαδημίες του. Όχι ο ΠΑΟΚ. Όχι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, βγάζει ο Άρης, παιδιά, και μπράβο στους ανθρώπους των τμήματων υποδομής που μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι το καλύτερο δυνατό για τον Άρη. Στις ακαδημίες δεν είναι οι συνθήκες οι καλύτερες δυνατές. Έχουν βγάλει πολλά παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε πριν στο, στο διάλειμμα για να ακούσουμε το Σταύρο. Κώστα, λύσει μου λίγο μια πορεία, να μην την έχω φεύγοντας. Ναι. Η ρούκι κάρτα το Κούμπο έσπασε ρεκόρ και πουλήθηκε για 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Η ρούκι κάρτα του Γιάννη πουλήθηκε στη δημοπρασία της Golden αυτό, ναι, έναντι 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Ρεκόρ για κάρτες νέας εποχής. Ξεπέρασε, λέει, κατά 12.000 το προηγούμενο ρεκόρ που το είχε ο LeBron James μια κάρτα. Τι κάρτα είναι αυτή, Κώστα? Τι κάνουν αυτοί? Αυτά, ξέρεις, είναι επένδυση, φίλε. Ναι, τι κάρτα είναι αυτή? Και γιατί αυτές είναι τόσο σπάνια? Τα χαρτάκια. Ναι, γιατί δεν είναι σπάνια αυτή η κάρτα του Κουμπάκη? Γιατί όταν πρωτοβγήκε, όταν ήταν ρούκι, πριν πόσα χρόνια είναι στο NBA, 6, 7. 5, 6. Ναι. Όταν κάθε παίκτη έχει την κάρτα του. Τότε λοιπόν την τζιμπάει. Είναι όπως τα, ναι, τα χαρτάκια. Πούμε, ναι, τα χαρτάκια. Είναι πιο ωραίες κάρτες, πιο μεγάλες. Τέλος πάντων μαζεύουν κάρτες. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Καλά, στο baseball γίνεται άστο. Γίνεται σφαγή. Παντού. 1,8 ρε φίλε. Λοιπόν, την παίρνει, την τζιμπάει ο άλλος και σου λέει κράτα τι. Μπορεί... Και δεν είχε κανείς άλλος και πουλήθηκε 1,8. Άλλος την πετούσε, άλλος την έπαιζε τη χάκι, άλλος την ξέρουν τους παλιούς. Έχω μία φανέλα. Πετάξει, μάνα μου. Ακούστε λίγο, έχω μία φανέλα. Από το όταν ήμουν στην ομάδα Κώστας, για εσένα το λέω, να κρατήσεις, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο. Όταν είχε έρθει ο Κούπερ, στην παρουσίασή του, είχα κάνει δύο φανέλες, εγώ τις είχα κάνει. Μάλιστα. Που έγραφε Hector Raul Cooper. Ναι. Από πίσω. Τι βάλανε, πώς κάνανε στα ευρωπαϊκά κλαμπ και του δώσαμε τη φανέλα. Μια κίτρινη λαχανή που κάνατε πολύ ωραία. Ναι. Όχι, κανονική κίτρινη. Που λέγατε φανελάρα, από φανελάρα. Σταμάτα, ρε. Άκτορα. Ναι, στο λέγε. Δεύτερο λεπτό κάρτα. Λοιπόν, ναι, σφαγή. Και του έχω αυτή τη φανέλα και του τη δίνω. Μάλιστα. Και τη μία μου την κάνει δώρο. Ο Κούπερ. Που γράφει Hector Raul Cooper από την επίσημη παρουσίασή του. Αυτή η φανέλα δεν αξίζει τώρα. Όχι. Και οι δύο. με την υπογραφή του Κούπερ εννοείς. 1500 ευρώ μου δίνουν. Να την δώσει και να τη δώσει στο Charity Idols να γίνει προτεταιρεία. Έχω, θα δώσω και στο Charity Idols άλλη που έχω πολύ ωραία του Αμπρέου. Να δώσει. Του Κόκε δώσε. Και του Κόκε έχω. Ριγέ. Δεν έχει πει τίποτα για τον Σούλερ που ανακοίνωσε ο Άρης. Σου πήξε 30 στο κεφάλι. Και έκανε καινούριο μαλλί. Για τον Τσάλμερς που ανακοίνωσε τον πρωταθλητή NBA ο Άρης. Πιο χοντρός από μένα, ναι.
Πιο χοντρός από σένα δεν υπάρχει. Είδα τις φωτογραφίες. Καλός, είναι, καλός. Είδα τις φωτογραφίες από την επίσημη παρουσίαση του Ηρακλή. Ο Τέρνερ του Πάουκ. Δεν σου λέω πόσοι μου είπαν. Καλά, ρε, ο Κώστας τι ωραίο αδύνατο ήταν. Είδε το έγινα. Κώστα στη φωτογραφία είναι σε διπλό. Όχι, φαίνομαι, είμαι διπλό. Δεν το κρύβω. Επίσης, πέρα από τη γωνία του φακού, η δεύτερη φωτογραφία που έβγαλες που πήγες και κάθισες δίπλα σε έναν άλλο χοντρό το... που είναι πιο κοντός. Άμα το δεις το παιδί αυτό, ναι, λες πω, αυτός είναι χοντρός, ας πούμε. Και εγώ από δίπλα. Είσαι διπλός. Είμαι διπλός. Το παραδέχομαι, είμαι χοντρός. Διατροφή, διατροφή. Δεν θέλετε πλέον το Χρήστατο χοντρό. Έτσι. Μπόμπο με γυαλιά, θα λέτε εμένα. Περίμενε, δεν σε δω, παντελόνι, ωραίος. Εσύ μια χαρά είσαι, είσαι και πιο ψηλός. Έτσι. Ωραία. Με λέει ο Καβαδάς, Κώστα λέει λίγο πάχι είσαι. Λέω Βασιλή, πόσα κιλά είσαι. Λέει 125. Λέω πόσο ύψος, 2-3. Λέω και εγώ είμαι 105 και είμαι ένα 80. Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Ότι αυτού είναι μυς. Τα κιλά. Όχι, είναι γομάρι. Ο Καβαδάς είναι γομάρι, αλλά είναι και 2-5. Διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε να βγάλουμε Σταύρο μετά το διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι, θα μας πει όλα τα νέα. Θα ρωτήσουμε για τη βαθμολογία. Θα ρωτήσουμε τη βαθμολογία, θα σας πω και για τη δίαιτά μου. Έτσι. Αν θέλετε να βάλετε κιλά έτσι, σε ένα μήνα έτσι, και τα λέμε σε λίγο. Έτσι, έτσι. Φάγαμε, φάγαμε το Στέργιο από την εκπομπή γιατί έχουμε τον κορυφαίο. Έχουμε τον κορυφαίο. Έτσι. Τον κορυφαίο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, τον κορυφαίο. Μητιάρχη. Αναλυτή ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει να το διαβάζω για αυτό. Τι? Το πράγμα. Αναλυτή ποδοσφαίρου. Ναι, βέβαια. Αναλυτή! σκέφτεται να πει κάτι έξυπνο τώρα, δες. Όχι. Ο αναλυτή ποδοσφαίρου. Όχι, καμία σχέση. Σκέφτεται ότι έπρεπε να πάει και αυτό με τζέτ. Κοίταξε, περίμενε. Κοίταξε, πολλά μπορώ να σου χρεώσω ότι είσαι όμως ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή παοκάρχης. Με την έννοια του ρεπόρτερ, όχι με την κακή έννοια. Σταυρό. Κάνε το σταυρό σου. Είσαι ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Και... αφού είσαι ο καλύτερος. Και φτύσε τρεις ώρες πίσω σου στον κόρφο σου. Έκανα, ναι, αυτό έκανα μόλις το. Λοιπόν, ότι είμαι με μάσκα. Είσαι ο καλύτερος. Θέλω να μας πεις, είσαι ο μάρτυρας της εκπομπής στο κομμάτι αυτό. Αν το Open όντως δεν έβαλε τη βαθμολογία χθες. Άντε πάλι. Δεν έβαλε τη βαθμολογία γιατί δεν βγαίνει άκρη με τη βαθμολογία. Γιατί δεν βγαίνει. Η Super League δεν έχει βαθμολογία. Η Super League είναι όργανο, ρε φίλε, εντάξει. Αλλά τώρα... Ωραία, το αλλάζουμε. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, αν ήταν ο ΠΑΟΚ πρώτος, υποθετική θα την έβαζε. Θα την έβαζε. Υποθετική ερώτηση, δεν το ξέρει. Φίλε, print screen πρέπει να τα κατάχουμε. Κάνει print screen εμείς που είμαστε πρώτοι τώρα. Έπρεπε να μπει. Έπρεπε να μπει. Και να πει, υπάρχουν εκκρεμότητες. Έπρεπε να μπει. Με αστεράκι. Όχι. Δύο αγώνες δίπλα ένας. Αυτό. Δύο-ένας αγώνες. Διάβασα έναν φίλο του Άρη, φίλο μας κοινό σήμερα. Και έλεγε για το VAR ότι έχουν σφίξει, λέει, αυτοί από το VAR. Α, ναι, και εγώ το είδα. Έχουν σφίξει. Ναι. Αλήθεια λέει. Ναι. Και έχουν σφίξει. Ποιοι βάλαν το VAR, ο Άρης. Οι φωνές του Άρης. Υπέρ ο Άρης. Ποιος υπέρ του VAR. Κατά ήταν. Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είσαι ο κορυφαίος στον ΠΑΟΚ, όχι στον Άρη. Υπέρ. Εγώ θυμάμαι τοποθετήσεις της. Εγώ θυμάμαι δήλωση του κυρίου Καρυπίδη σε μένα ότι είμαστε υπέρ του VAR. Άρα αυτό κρατάω. Τώρα σε κανένα πού, ρε, σε κανένα καφέ. Πού, δεν έχω πιει ποτέ καφέ με τον Καρυπίδη, ποτέ. Όχι, μπορεί να τον πέτυχες κάπου. Εγώ τον όχι, έχω όχι, ούτε τον έχω πετύχει, πουθενά. Στο Viber. Στο Viber. Μπορεί στη Βουλιαγμένη. Τέλος πάντων, πάμε τα δικά μας τώρα. Πάμε, ναι, πάμε. Καταρχήν, είσαι αεροδρόμιο. Είμαι αεροδρόμιο. Ωραία. Κοιτάμε από τη νέα πτέρυγα. Α, το ωραίο. Αναχωρήσεων του... όπως το λένε, του αεροδρομίου. Ωραία. Πρώτη φορά μπαίνω σε αυτήν, ναι, αλήθεια. Ναι. Δεν έχω ξαναμπεί. Πτήση τσάρτερ, περίπου 2 ώρες είναι πτήση. Χωρίς τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας. Άρα και δεν να παίζουν. Ήθελε να τους πάρει, δεν παίζουν, γιατί και να ήθελε να τους πάρει δεν προλαβαίνουν τις βίζες. Μα, έχει... Η Ρωσία έχει βίζα, ναι. Α, μάλιστα. Σωστό. Έπρεπε να την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, χωρίς τους δύο, θα ετοιμαστούν για το... Καλά, συγγνώμη. Η Βάν έχω, δεν μπορεί να βγάλει μια βίζα. Δεν είναι η Ρώσια. Δεν είναι η Ρώσια. Δεν είναι... Στην Ελλάδα πιστεύεις το έβγαζε ο αντίστοιχος Έλληνας τη βίζα σε μια μέρα. Σε μια ώρα. Εδώ πήρε το διαβατήριό του πίσω ο άλλος με καμιά 70 κακουργήματα. Εντάξει. Αλλά επί της ουσίας δεν υπολογίζουμε τους δύο. Ωραία. Τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα παίξει ο Περέιρα, είναι η αλήθεια ότι είναι δύσκολο. Αποδυναμωμένος είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Χωρίς Λιμνιό και χωρίς άκρη. Ο Λιμνιός χρησιμοποιήθηκε αλλαγή στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας και δεν χρησιμοποιήθηκε με την Μπενφίκα. Ο Άκπομ είναι η απώλεια. Mm-hmm.
ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά αυτή τώρα μπορεί να καλυφθεί όχι από Σβιντέσκι, πιστεύω εγώ. Πιθανότερο σενάριο να δούμε μια τριάδα Ζίβκοβιτς, Περκατζόλη στην κορυφή. Τώρα αν γίνει η έκθεση και δούμε τον Κούτσια βασικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τι να σας πω, από τον Σβιντέσκι καλύτερος είναι. Σταύρο, ο Ζίβκοβιτς που τον είδαμε, εντάξει, ότι έχει ποιότητα το παιδί αυτό είναι εμφανέστατο. Ότι θα βοηθήσει μέσα στη χρονιά είναι επίσης εμφανέστατο. Γιατί πραγματικά είναι από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά στην Ελλάδα. Θεωρείς ότι μπορεί όμως να πάρει τρίτο μάτς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Γιατί όπως και να το κάνεις. Δεν ήταν βασικός με την. Με την Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα, αλλά γίνηκε. Ναι, αλλά προχθές έπαιξε. Ναι. Και τον είδα ότι μετά το 65. Ήταν λίγο. Κοίτα, θα μπορούσε να. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις σκέφτεσαι, χρειάζομαι τον καλό τον παίκτη 65 ή 25. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Και επιλέγεις το 65. Ωραία. Και έτσι όπως είναι η μορφή του αγώνα με μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Κράσνονταρ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, δηλαδή με Καμπαλά, με Βάντερσον, με τον Κλάσον, με τον Μπέρκ μπροστά, τον Βιλχέλνα, τον Ολλανδό πιο πίσω στο 6, δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα δημιουργικά εξαιρετική, το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να τους χτυπήσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Και η ποιότητα του Ζίβκοβιτς και του Καντουρί σε δεύτερο λόγο είναι απαραίτητη για να τους βρει στον χώρο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι θα πάμε στη λογική της παρουσίας του Ζίβκοβιτς στο αρχικό σχήμα. Αλλά γενικά το ότι υπάρχει θέμα στο χώρο υπάρχει, εντάξει, ξεκάθαρα. Ναι. Το Ασβιντέσκι είναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου, βέβαια, ξέρεις. Ναι. Είναι Πολωνός στη Ρωσία, ίσως και το κλίμα και δεν ξέρω. Εγώ πάντα έχω μια αίσθηση ότι αυτοί οι παίκτες όταν πάνε προς τα εκεί, προς τις χώρες έτσι που μοιάζουν λίγο με τη δικαία τους κτλ. Κάνουν το κάτι παραπάνω. Γιατί, επειδή έχει καλές βίζες. Αυτό θα ξέρει, ρε φίλε. Είναι εντός έδρας. Όχι. Το κλίμα, η κατάσταση, η ατμόσφαιρα, όλα αυτά. Η αρχιτεκτονική, ξέρω εγώ. Ναι. Θέλει να σκίσει τους Ρώσους γιατί είχαν μπει οι Ρώσοι στην Πολωνία παλαιότερα και τέτοια. Οι πιο καλές που είναι. Όλοι είχαν μπει στην Κούβα. Εδώ παίζει Ουκρανία, φίλε. Ναι. Σύνορα με Πολωνία είχαμε. Ναι. Κάτι φίλοι μου είπαν. Έχω πάει. Ναι. Ούτε εκεί δεν πήγαμε τουλάχιστον. Να αποκλειστούμε, αλλά να. Τέλος πάντων. Όπολε. Άρα λες ότι δεν υπάρχει και τόσο εμπιστοσύνη στο Ζιντέρσκι με τις εμφανίσεις που είχε, ενώ πέρσι δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήταν, παιδιά, ο Ζιντέρσκι. Ναι. Είναι κακός, παιδιά. Δηλαδή, 8 μήνων είναι κακός. Είναι μεγάλο διάστημα, δηλαδή, που είναι κακός. Τώρα, στα διαδικαστικά έχει πολύ γραφειοκρατία, να ξέρετε, δηλαδή δεν ξέρω αν θα πετάξει το εξωτερικό. Ναι. Θες να θες εσύ, μάλλον όχι. Ναι. Ωρακλής θα παίξει το. Γιατί ρε φίλε, πρέπει να πάω να παίξω κανένα φιλικό. Παίζεις τον μπάσκετ Ευρώπη. Φιλικό, ρε εσύ. Ναι. Πολύ γραφειοκρατία, πολύ τεστ για να μπούμε, τεστ για να βγούμε. Έκανες την εγγραφή ηλεκτρονικά, την εγγραφή ηλεκτρονικά την έκανες. Γυρνώντας θα πρέπει να το κάνεις. Αγυρνώντας, ε. Ναι, γενικά έχει πολύ ταβαντούλη. Προσεκτική βέβαια, όλες τα αεροδρόμια με μάσκες κανονικά δεν είναι κάτι. Αλλά γενικά δεν είναι ταξίδι εύκολο. Ναι. Όχι τόσο στην διαδρομή και στην, τέλος πάντων, στην απόσταση, 2 ώρες είναι πτήση, όσο στο να φτάσεις να μπεις στο αεροπλάνο και να γίνει η δουλειά σου. Αυτή είναι καλή. Oh, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι καλή, αυτό που δεν υπολογίζει κανείς, λέει όλοι οι Κράσνονταρ και οι Κράσνονταρ. Οι Κράσνονταρ, παιδιά, δεν είναι σαν την Μπενφίκα που την πετύχαμε χωρίς επίσημο παιχνίδι όπως και την Μπεσίκτας, εντάξει. Ναι, η συγκυρία. Χωρίς και επίσημο παιχνίδι. Η συγκυρία ήταν με τον Πάπη. Εντάξει. Και εντός. Ένα μας. Χωρίς επίσημο παιχνίδι. Μονά παιχνίδια. Ωραία. Με την Μπεσίκτας να έχει αλλάξει 6-7 βασικούς παίκτες, με την Μπενφίκα να έχει αλλάξει προπονητή, να έχει επενδύσει 100 εκατομμύρια, αλλά να βάζει στο πρώτο παιχνίδι παιδιά από την Βραζιλία που δεν είχαν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δηλαδή, η Κράσνονταρ δεν είναι τέτοια ομάδα. Η Κράσνονταρ είναι μια ομάδα τριετίας, με σημαντικούς παίκτες να είναι, αποτελούν τον κορμό, με 8 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, στα 2 τελευταία έχει βάλει 10 γκολ, εντάξει, 7 και 3. Ωραία. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, φαβορή Κράσνονταρ είναι, δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει πάλι αυτό το παιχνίδι κλεφτοπολέμου πίσω προσεκτικά στην άμυνα και να έχει μεταλλευτεί τις πολύ καλές
επιθετικές του μεταβάσεις, γιατί εκεί χτύπησε σε όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει πάρα πολύ, από την ώρα που πήγε ο Κατουρί στο 8, βγαίνει πάρα πολύ καλά στην επίθεση. Έχει πρώτη ποιοτική πάσα, δηλαδή καλή. Και από εκεί και πέρα είναι φαβορή κλάση, τώρα τι να λέμε. Δεν, πιο ολοκληρωμένη ομάδα, πιο ακριβή ομάδα, έχει καμιά στο πράσινο μάτι 110 εκατομμύρια μπάντζελ του Ισπάντων, με παίκτες, με παραστάσεις πολύ δυνατές. Δηλαδή τώρα μιλάμε, ο Καμπελάκη Newcastle, έχει Μαρσέγ, έχει Λιόν, δηλαδή έχει ομάδες που... Ναι. Και είναι 30, δεν είναι 35. Ωραία. Και πέρσι με τον Ολυμπιακό ήταν συγκυριακός ο αποκλεισμός. Δηλαδή στο μάτς εδώ που έχει. Ναι, άμα δώσει το πέρασμα. Ακριβώς. Είναι δηλαδή μαγική εικόνα το παιχνίδι εδώ. Εκεί εντάξει, όταν πλέον έχεις χάσει εδώ πέρα με 3-0, δεν είχε χάσει, τι είχε χάσει εδώ. Σωστά. Μετά εντάξει, λες ότι. Ναι, οι ρώσικες ομάδες δεν θυμίζονται για την. Κάτσε λίγο, πού πάμε. Χάθηκε. Όχι, δεν Επίσης είναι και το χρονικό σημείο που παίζεις, έτσι. Άλλο τότε που είχε διακοπεί το πρωτάθλημα και δεν παίζανε και ήθελαν να παίξουν μόνο για την Ευρώπη, άλλο τώρα. Όχι, τώρα είναι. Κοίτα, και πάω και έχει 4 πίσω από το παιχνίδι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει. Ναι, αλλά είναι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά οι άλλοι έχουν 8. Ναι. Εντάξει, ναι, όντως αυτό που λες. Οι άλλοι έχουν 8. Μάλιστα. Άρα ευχαριστώ. Κρατάμε το προβληματισμό με βάση και με τις απουσίες, γιατί και το δεξί μπακ είναι μια βασική απουσία. Δεν ξέρω αν θα πάει πάλι στον Κρέσπο. Θα πάει ο Κρέσπο, θα πάει, εντάξει. Ναι. Ναι, με Κρέσπο θα πάει. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι, βέβαια, με σχέση με τα δύο που έπαιξε εδώ πέρα. Πες μου κάτι, έχεις εικόνα από το παλικαράκι που έρχεται από την Μπαρτσελόνα. Κοίτα, για τον Βαγγέλη μιλάμε τώρα. Ναι. Για τον οποίο ο Μίλος είχε και ένα μυθικό Σαρδάμ χθες στην ΕΡ. Έκανε 6 προσπάθειες να τον πετύχει. Ναι, όντως. Τον Βαγγέλη. Έγινε βίντεο. Full back, καθαρό. Ναι. Με πολύ εκπληκτικά αθλητικά στοιχεία, με πολύ καλή τεχνική, για να φτάσει σημείο να πάρει έστω και 4 παιχνίδια στην Παρτσελόνα. Δεν το λες και τυχαίο αυτό. Το θέμα με τον Βαγγέ είναι ότι είναι ένα παιδί 21 χρονών, ωραία, που ψάχνει μια γεμάτη σεζόν, και από εκεί και πέρα είναι το κομμάτι της στόχευσης, δηλαδή η σέντρα του δεν είναι και πολύ στοχευμένη. Mm-hmm. Λίγες ασίστ έχει, παρότι σε 5 παιχνίδια πρόλαβε να παίξει πριν το lockdown, είχε 2 ασίστ. Αλλά γενικά δεν το έχει, 4 έχει συνολικά στην καριέρα του. Και λίγο στο αμυντικό κομμάτι δεν το λες και το πιο συγκεντρωμένο. Αλλά έχει αθλητικά στοιχεία πάρα πολύ εντυπωσιακά, βοηθάει τον ΠΑΟΚ να κάνει γρήγορη επιθετική μετάβαση, έχει το ενασμέναν. Αυτός είναι ένα παιδί το οποίο... Αυτός έρχεται για backup του Ροντρίγκο ή έρχεται για βασικός? Για βασικός, για βασικός. Α, μάλιστα. Για βασικός. Ωραία. Ωραία. Τον Τσόλακ τον έχουμε δει, εντάξει, τα δύο τελευταία χρόνια νομίζω ότι κάνει φοβερές χρονιές στη Ριέτα. Έχει 90 συμμετοχές, 51 γκολ, 15 ασίστ. Δηλαδή, ναι. Ό,τι και να είναι, σε όποιο πρωτάθλημα και να είναι, είναι μεγάλο το νούμερο. Πιο πολύ προς τον Μπρίγιοβιτς δεν φέρνει αυτός σε σχέση με όλους τους προηγούμενους πύργες? Όχι, είναι πιο αθλητικός του Μπρίγιοβιτς, είναι και κλείνει προς τον Άκπομ. Ναι. Με την μπάλα είναι λίγο καλύτερος με τον Μπρίγιοβιτς. Εκτελεστικά ο Μπρίγιοβιτς ήταν καλύτερος νομίζω. Ναι. Δηλαδή χρειαζόταν λιγότερες τελικές για να βάλει γκολ. Έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είναι γρήγορος για το ύψος του. Η αποστολή, Σταύρο. Ναι. Ανακοίνωσε η ΠΑΕ την αποστολή. Πασχαλάκη, Ζήφκοβιτς, Ρέι, Μιχάη, Βαρέλα, Ίγκασον, Κρέστο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Περέιρα, Εσίτη, Νινούα, Σβάμπελ, Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Πέλκας, Ζήφκοβιτς, Άντρια Ζήφκοβιτς, Ζιντέρσκι, Τζόλης και Κούτσιας. Είναι η αποστολή για τον αγώνα που είναι αύριο στις 10. Δεν έχουμε εκπλήξεις από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, μου φύγε κάποιος. Όσοι ήταν να πάνε, πάνε. Μάλιστα. Δεν έχει κάτι. Ωραία. Μας τα είπες και για τις δύο μεταγραφές, μας είπες και το... Μπορείς να πούμε και ενδεκάδα, έχεις κάτι τέτοιο ή είναι νωρίς ακόμα? Νομίζω ότι η μόνη θέση που πέσει είναι αυτή του Χολ. Α, αν θα βάλει τον Σβιντέρσκι, και τι σκέφτεται, λες, να βάλει τον Κούτσια ή να βάλει τον κάποιον άλλον? Εγώ τον Κούτσια θα βάζα, αλλά το πιθανότερο σενάριο πιστεύω είναι ο Τζόλης στην κορυφή και ο Ζήφκοβιτς στην δεκάδα με τον Πέλκα. Ναι. Και εγώ αυτό βλέπω ως πιο λογικό.
Την Παρασκευή πάντως δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, για να κάνουμε και έτσι τη σύνδεση με το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τώρα, από τη μία εμένα μου αρέσει που ο Φερέιρα βάζει νεαρά παιδιά που προέρχονται και από τις ακαδημίες κτλ. Από την άλλη όμως. Μπράβο, από την άλλη όμως πρέπει να έχει και ένα μέτρο νομίζω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είχε κανένα μέτρο και δεν θέλω να πω τι σκέφτομαι γι' αυτό. Ναι. Απλά νομίζω ότι εντάξει, μερικά πράγματα θα πρέπει να τα δει αλλιώς. Τώρα μπέδευσε την ομάδα, τέλος έσβησε το παιχνίδι στο 75 με αυτά που έκανε. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή μοιράζουμε διαβατήρια και τέτοια και δεν ξέρω το δικό μου. Τι εννοείς μοιράζουμε, παίρνετε όποιο τύχει. Είχαμε δώσει για βίζα. Για βίζα. Για βίζα σκέτο. Χωρίς το τα. Λοιπόν, έγινε Σταύρο, καλό ταξίδι. Και θα τα πούμε αργότερα. Τι ώρα έχουμε συνέντευξη σήμερα, αύριο είναι σήμερα, πότε είναι η συνέντευξη. Σήμερα στο YouTube. Τι ώρα, θυμάσαι, θα τα πούμε εμείς. Δεν θυμάμαι, όχι. Εντάξει, εμείς παρατέρτο. Ωραία, άντε να σε βρούμε, γεια. Γεια. Γιατί στη Ρωσία είναι και δύσκολη μέρα, πας και μια μέρα. Ήδη, όπως είδες, το ξέφυγε. Στο YouTube λέει, μη πάρετε εμένα. Καλά, μα δεν, ακουστικά δεν συμφέρει κιόλας, εντάξει. 7 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου. 7 η ώρα του Φερέιρα. Στην τύχη το είπα. Νομίζω ότι είναι 4 και 4. 7 η ώρα είναι το γηπεδούχων. Σωστά. Λοιπόν. Και το μάτς 2 ώρα είναι 10. 10. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, ωραία. Με την αξιοπιστία του Λίμπερο. Δεν το χάνουμε αυτό. Το είδα τώρα που το έστειλε ο Πάκο. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Φτάσαμε στο τέλος του δευτέρου ημιώρου. Χρήσανθε. Με πάω καλυφθήκατε, έτσι. Με πάω καλυφθήκαμε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί μας ήταν το Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σωστά μιλάς. Όπου βεβαίως όσοι το σκέφτεστε ακόμη πρέπει να πάτε να γραφτείτε, γιατί τα νέα μέλη έχουν πολλά προνόμια και έχουν τη δυνατότητα να. Να. Έχουν τη δυνατότητα. Πεσά τους από τη FIBA να μην σε ενοχλούν. Να συμμετέχουν σε κληρώσεις με δώρα και μετρητά. Ναι. Τι θα γίνει, ρε φίλε, δεν σου είπα να τους πεις αυτούς από τη FIBA να μην σε ενοχλούνε. Ρίτζες ή καζίνο, πες λες. Άκου λίγο, όταν έρθουν εδώ τη FIBA. Ξέρεις τι είναι να διοικείς μια ομάδα από εξ αποστάσεως. Ξέρω. Αυτό. Λοιπόν, ναι και. Τίποτα αυτό. Ωραία. Ρίτζες ή καζίνο, έλεγες όμως. Σταμάτησες. Ναι, είπα ότι γραφτείτε όσοι δεν έχετε πάει, μην το σκέφτεστε. Ναι. Γιατί τώρα αξίζει τον κόπο ακόμη παραπάνω. Για να απολαύσετε τα προνόμια τα οποία δίνει το Ridges Casino στα νέα μέλη. Στα νέα μέλη. Στους νεοεγγεγραμμένους. Έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο break και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε και το παιχνίδι του Βόλου με τον Άρη και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα που είναι πλούσια την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μαζί μας η Interveten. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League, live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Η Interveten, η οποία στηρίζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, στηρίζει τη Super League. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και Super League Interveten φέτος το πρωτάθλημα. Και δίνει μια σημαντικότατη βοήθεια στους συλλόγους. Αλλά και στην Super League για τα λειτουργικά της, που δεν είναι και λίγα, ειδικά με τα COVID test και αυτά και τα λοιπά, έχουν ανέβει πάρα πολύ και βοηθάει με μια χορηγία αρκετά μεγάλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Interveten είναι χορηγός της Super League και χορηγός της δεύτερης ώρας εκπομπής εδώ στον Λίμπερο 107,4. Μαζί μας και τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Με λαχταριστές και ολόφρεσκες τούρτες, πάστες, σιροπιαστά, κεράσματα, παγωτά. Πολύ ωραίες γεύσεις. Και όσοι κάνετε διατροφή σαν τον Κώστα, με στέβια. Προφιτερόλ, αυτά είναι χωρίς στέβια. Σοκολατόπιτες, αλλά και νηστίσιμα γλυκά. Άρτο Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη θα βρείτε επίσης τα καλύτερα ψωμιά στην πόλη, χωριάτικο, βυζαντινό, παραδοσιακό, ζέας, ζυμωτό. Όλα αυτά στον Νικολαίδη. Δύο καταστήματα στον Εύωσμο, Καραολού και Δημητρίου 237 και 163. Και στο Λαγκαδά, απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Νικολαίδης, η πιο γλυκιά σου σχέση. Πάμε στον Άρη. Ήθελα να κάνουμε παρένθεση με μπάσκετ, Ηρακλή, να μας πεις. Η ομάδα πήγε, έφτασε, έκανε. Η ομάδα πήγε, έφτασε, κάνει προπόνηση αυτή τη στιγμή. Όλα καλά.
Το παιχνίδι είναι αύριο στις 8.30 το θα το δείξει η R3. Αύριο στις 8.30. Θα υπάρχει και πριν το ΠΑΟΚ δηλαδή. Πριν τον ΠΑΟΚ θα δούμε. Ποιος ΠΑΟΚ ρε φίλο, ΠΑΟΚ είναι 3-0. Ποιος ΠΑΟΚ. Κράσουν το ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ τώρα, δηλαδή εντάξει, να είμαστε και κάπου αντικειμενικοί. Έτσι. Κίνηση Μάτι Σερτ που πήρε το παιχνίδι. Έτσι. Κώστα, θα εκτεθείς με την τηλεθέαση. Τι με νοιάζει. Να, θα το δει ο κόσμος μου. Όχι, δεν θα έχεις επιχείρημα μετά. Ποιο, τι επιχείρημα. Για το επόμενο. Χρήσανθε, 6.000 δώσανε. Άσε μας. 6.000. Δώσανε κιόλας. Δώσανε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο τους. Μπράβο μου. Μπράβο τους. Μπράβο, μπράβο σου, εσένα θα σου πει ο Δρακόπουλος. Μπράβο. Καλά, ναι. Ούτε ξέρει ο Δρακόπουλος. Εκτός να φάτε κανένα κοσάρικα στο κεφάλι που δεν λένε. Δεν φτάνει, ρε φίλε. Ούτε... Πήγες και το δείχνουν κιόλας. Ούτε ξέρει. Το μπράβο το είπε που είμαι εδώ. Μπράβο. Το είπε. Το είπε. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, 8.30 ώρα το παιχνίδι αύριο. Νωρίτερα στις 4.30 είναι ο άλλος, ας πούμε, ημιτελικός. Γκρόνιγκεν Ντνίπρο. Να πούμε επίσης το παιχνίδι μεταδίδεται και ιντερνετικά. Μπορεί κάποιος να θέλει να δει το άλλο ματς. Χωρίς συνδρομή. Με συνδρομή. Τελικά. Ναι. Με συνδρομή, νομίζω 9 ευρώ το ματς. Anyway, όποιος θέλει να δει και τον άλλο ημιτελικό, μπορεί να τον βρει, να τον δει. Με τον νικητή αυτού του αγώνα θα παίξει ο Ηρακλής, αν κερδίσει τον Κεραυνό. Τι. Είδες τι έχει κάνει. Πεχτάρα ο Γκαμόντος. Είδες τι έχει κάνει. Είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Μπράβο στον Καρυπίδη. Είναι παιχτάρα. Αυτό τον έφερε. Μπράβο στον Καρυπίδη. Και τον ανανέωσε. Και με 300. Και μπράβο και για τα άλλα σαπάκια που έφερε. Ποια σαπάκια. Δεν είναι όλες οι μεταγραφές επιτυχημένες. Δεν είναι σαπάκια όμως, όπως λες. Είναι πολύ άδικο αυτό που έκανες. Αν έλεγε τώρα κάποιος έτσι για να παίξει το Ηρακλή. Είναι μια έκφραση υπερβολική κακή. Για να δείξει μια κακή μεταγραφή. Ποια είναι η κακή μεταγραφή. Στο πρώτο μάτς. Δεν μπορείς να τον πεις στα πρώτα μάτς. Στο πρώτο μάτς. Ναι, να περιμένω κανένα εξάμηνο, να είμαι πάλι εκτός στόχων και μετά να πω ότι μια μεταγραφή είναι καλή. Εκτός στόχων ποτέ ήσουν. Ορίστε. Γιατί και πέρσι βγήκες Ευρώπη και πρόπερσι βγήκες Ευρώπη. Φέτος βγήκα το μεγάλο μου στόχο ήδη. Ο μεγάλος μου στόχος στο κύπελο. Ποιο κύπελο και εσύ. Και το πρωτάθλημα. Άντε ρε, αφήστε που είμαι πρώτος. Ποιο κύπελο. Η ομάδα στο 96 αποκλείστηκε. Εξυγίαση και μακροπρόθεσμο πλάνο. Αυτά γίνονται μόνο με Ευρώπες. Δεν γίνονται με τα κυπελάκια. Με τις Ευρώπες, έχεις δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Α, και γι' αυτό είναι τεράστιο πλήγμα. Όταν όμως δεν υπάρχουν Ευρώπες, όπως δεν υπήρχε στον ΠΑΟΚ πέρσι και πρόπερσι Κώστα, τότε ο χρηματοδότης βάζει το χέρι στην τσέπη κι άλλο και κρατάει ζωντανή την ομάδα. Και για να καταλάβει ο Αριανός, όταν δεν υπήρχε Καρυπίδης, μόλις ερχόντουσαν κάτι τέτοιες φαλιάρες, η ομάδα πήγαινε για μπλουμ. Γιατί αντί για χρηματοδότες είχαμε διαχειριστές των εσόδων. Και οι διαχειριστές των εσόδων σήμερα με COVID και χωρίς κόσμο και χωρίς εισιτήρια θα είχαμε πέσει ήδη. Γιατί δεν είναι μόνο το 1 εκατομμύριο που πλήρωσε τα παλιά, είναι και τα εκατομμύρια που πλήρωσε σήμερα για αυτούς που ήρθανε. Γιατί ναι, δεν είναι ο Σάκης των 500.000, αλλά είναι των 150. Τα 150 ποιος θα τα δώσει όταν δεν έχει εισιτήρια, όταν δεν έχει κόσμο, σε μια ομάδα που παραδοσιακά στηρίζει τις φιλοδοξίες της. Στο πόσο γεμάτο θα είναι το γήπεδό της. Άρα πόσα έσοδα θα έχει. Και αν θα έχει. Και αν θα έχει αγωνιστική επιτυχία, τότε θα έχει έσοδα. Αν έχει αγωνιστική αποτυχία, δεν θα έχει έσοδα. Και αυτά που ήδη θα έχει δημιουργήσει σε συμβόλαια δεν μπορεί να τα πληρώσει. Αυτό είναι το καλό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης στον Άρη. Ότι κάθε χρόνο, πέρα από τα έσοδα, τα δεδομένα που διαχειρίζεται του branding της ομάδας, βάζει το χέρι στην τσέπη και βγάζει 1-2 εκατομμύρια. Τώρα που χρειάστηκε το καλοκαίρι που είχες 0 και μάλιστα είχες 0 μετά από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Κώστα! Κώστα! Ρε αγόρι μου, σε κλείνω. Ρε σηκώστα, Κώστα κλείστο. Είναι δυνατόν να πεις στον αέρα μηνύματα του Λεωνίδη. Όχι, είναι μήνυμα σε όλους. Θα το πούμε τώρα, είναι είδηση. Ωραία. Προαναγγέλει συνέντευξη τύπου μέσω του Instagram. Πάλι, εντάξει, ναι. Πω. Λέω λοιπόν, για να τελειώσω, ναι. Ότι ειδικά φέτος φάνηκε το πόσο χρήσιμος είναι ένας άνθρωπος που έχει και δύο φράγκες στην άκρη. Εντάξει, αυτά έχει. Δεν μπορεί να βάλει 10 εκατομμύρια το μια χρόνο. Μια χαρά είναι, εντάξει, τώρα μην το αλλά τα δυο τα βάζει μες στο νερό κάθε χρόνο. Δύο και χαρτιά, τώρα, δύο ναι, και τώρα χρειάστηκε έβαλε παραπάνω. Πάρα πολλά. Πολλά παραπάνω έβαλε τώρα. Μπράβο του. Αυτό λέμε, να αξιολογούμε. Ναι, Άρης, είμαστε, ναι, θέλουμε. Σε κάποια πραγματάκια όμως, εντάξει. Σε πολλά θέλει. Φταίει. Ενώ έχει βάλει λεφτουδάκια ο άνθρωπος. Και μπράβο του και είναι και μπαλαδόφατσα. Το είπε ο ίδιος. Εντάξει, είναι και λίγο παρορμητικό. Και άλλη ευκαιρία. Και άλλη ευκαιρία, Κώστα. Δες πώς πάει. Εντάξει, μακρινό σου το κεφάλι. Από το κεφάλι του γύρω. Και το σώζει. Λοιπόν. Είναι παρορμητικό, κάνει κάποια λαθάκια, νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Και πάντα κάνει, ναι. Εντάξει. Αξιολογούμε όμως την οικονομική. Ότι αν δεν υπήρχε όμως. Γιατί λένε κάποιοι εντάξει και τι λέτε. Ότι... Ναι, αν δεν υπήρχε θα πέφταμε. Δεν το δέχομαι. Τι δεν το δέχεσαι. Η ιστορία λέει άλλο πράγμα. Δεν δέχομαι επιχείρημα με το αν μπροστά. Όχι. Που λένε ότι να είχαμε έναν άλλον.
Δεν το ξέρω. Ένα μεγάλο. Πούντο, α έρθει. Μπορεί, λέμε. Λέμε ο άλλο πριν ξεσβεί ήταν. Θα πάμε πάλι στο φίλο μα τον Γιώργο πάλι. Ποιος αυτό ήταν ο πριν. Ποιο είναι ο Γιώργο. Ο πριν το Γαλανό. Αυτό ήταν ο πριν του Καρυπίδη. Παρετοσμού. Και ο φίλο μου Καλαϊτζίδη που έστειλε τον Απόλλωνα στα αεραστεχνικά. Απίστευτο αυτό. Που τον διέλυσε τελείω. 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 Αυτοί ήταν οι δύο που υπήρχαν. Ο Κάλλα. Και όλα τα εστιατόρια και εμείς τα λέγαμε. Και έβαλε στην αρχή 700-800 στον Άρη. Έχει μέχρι εκεί ήταν όμως. Τόμα έβαλε στην αρχή στον Άρη. Μέχρι εκεί, 800 γεια σας, 1 εκατομμύριο γεια σας. Και ο Παπαθανασάκης έβαλε. Να αξιολογούμε τι έχουμε. Ναι, όταν, θα μου πεις τώρα, όταν παντός βλέπεις, ο άλλος δίπλα έχει Ιβάν και ο παραδίπλα Μαρινάκη, θέλει και εκείνος. Και βλέπει τον παίχτη ναι. Να έρχεται με τζετ. Εντάξει, βλέπει τον παίχτη να έρχεται με τζετ Κώστα, αλλά βλέπεις και το Financial τι έγινε. Με, αν δεν περνούσε ο ΠΑΟΚ τώρα, θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα από τον Άρη. Χαρίς να θες. Όχι, δεν έχει λεφτά, αλλά και δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να τα βάλει. Και το πολύ χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, φέρνει μια έπαρση, ένα νεοπλουτισμό, ένα... ο οποίος φαίνεται έφερε. Ήδη και από τοποθετήσεις και ενέργειες. Έφερε και ένα double. Εντάξει. Αλλά έφερε και ένα double. Εντάξει. Εντάξει. Και εσύ όταν έπαιρνες κάποτε τα πρωταθλήματα, είχες budget ένα δις δραχμές. Με 300 έπαιρνε ο Γκάλης. Ένα δις δραχμές. Έτσι είναι. Άρα και πουλούσες τότε και εσύ ανάλογη έπαρση. Και μαγκιά. Εντάξει, υπάρχει αυτό. Άρα είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα. Ναι, τι να κάνουμε. Του Έλληνα είναι χαρακτηριστικό. Άρα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Αυτό ας επιδιώκουμε όμως να γίνουμε καλύτεροι για να έρθει κάτι καλύτερο. Φυσικά. Να το αξιολογούμε όμως. Να αξιολογούμε την κατάσταση και να καταλαβαίνουμε πραγματικά τι κάνει ο καθένας. Γιατί όταν κάποιος άνθρωπος, ενώ μέχρι πρότινος είχαμε μόνο διαχειριστές και στην πρώτη φορά που χρειαζόταν 100, 200, 300 χιλιάρικα, πέφταμε. Σωστό. Και έρχεται κάποιος ο οποίος βάζει 2, δεν βάζει 10. Δεν μπορείς να του λες αυτόν που βάζει τα 2, ενώ πριν δεν έβαζε κανένας. Τα 2 είναι λίγα, θέλω κάτι καλύτερο. Εντάξει. Βέβαια. Και ακόμα και αν το θες. Και εγώ θέλω κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι και ο Καρυπίδης θέλει κάτι καλύτερο. Δηλαδή παρακαλάει αυτή τη στιγμή να έρθει κάποιος να του πει: έχεις βάλει 15, πάρε 10 και φύγε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζει, λες. Όχι. Πόσα δεν θέλει, 15. Ε. Με πόσα θα έδινε στον Άρη. Θα αν έχεις βάλει 15. Για να γλιτώσει, να μην βάλει άλλα 15. Γιατί θα βάλει άλλα 15 στην πορεία. Κοίταξε. Στα χρόνια. Η αγορά πάντα κρίνει και ανάλογα και με ποιον έχει απέναντί τη. Ναι. Ποιο θα έρθει να με πάρει. Άμα έρθει κανένα από την Ινδοκίνα, τεράστιο επιχειρηματία που έχει 880 εκατομμύρια δολάρια, θα του ζητήσω 30. Πολλά. Τα λεφτά που έβαλα, τα λεφτά που έβαλα και την υπεραξία τη εταιρεία. Ναι. Ναι, παίζει ρόλο και το timing. Εντάξει. Παίζει ρόλο και το timing πάντα. Όλα παίζουν ρόλο. Ωραία. Ναι. Μου στέλνει ένα φίλο ότι μετά τον Πανουριά και ο Μπέος βγαίνει σε αυτούς οι οποίοι το παίζουν αντικειμενική και πολεμάνε τον Άρη. Μπράβο, παιδιά. Βγάλτε όλους τους εχθρούς του Άρη να μιλάνε. Αλλά άμα είναι με κανένα απέναντι. Του Άρη και εσύ, ρε, χρήσατε τώρα. Όποτε βγαίνει κάποιος και λέει κάτι εναντίον του Άρη, φιλοξενείται. Όλοι εχθροί είναι. Εκτός. Ναι, Κώστα. Και εσάς σας κυνηγάνε όλοι πια. Όχι, δεν μας κυνηγάνε όλοι. Όπως ήταν ο Πάο, δεν μας κυνηγάνε όλοι. Και εσείς τώρα. Εγώ μικρύνατε τον Άρη τώρα. Λέω για τα μίντια τώρα. Εχθρός του Άρη τώρα ο Μπέος. Όχι, 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 δεν λέω για τον Μπέο. Καλά κάνει ο Μπέος και φωνάζει. Εγώ σου λέω για αυτούς που τον φιλοξενούν στη Θεσσαλονίκη, στα ραδιόφωνα, Κώστα. Τον Μπέο, τον Πανουριά. Αυτοί το κάνουν για να αλλά γεμίσουν. Αλλά τον Κούγια. Για τον Κούγια όμως δεν το κάνουν για να γεμίσουν. Παίρνει μόνος και λέει επειδή πλέον δεν με βγάζετε, πήρα μόνος μου. Ο Κούγιας είναι μια ομάδα μόνος του, είναι μια κατηγορία μόνος του. Όποιος είναι εχθρός του ΠΑΟΚ δεν βγαίνει είναι... Κώστα. Όποιος είναι εχθρός του Άρη βγαίνει πρώτος. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό μετά είναι σε συγκεκριμένα μέσα και σε συγκεκριμένες εκπομπές. Και από συγκεκριμένους συναδέλφους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη δημοσιογραφία και την παραγωγή στο ραδιόφωνο με ένα άλλο μάτι από ό,τι εμείς. Δύο τελικές ο Βόλος το πρώτο ημίχρονο, 6 ο Άρης, Κώστα. Χρήστα, δεν μην προσπαθείς να μας πείσεις τώρα για το μάτς με το Βόλο έπαιζες. Δεν προσπαθώ να σε... Είχες πρώτα με την Κόλος και τώρα με το Βόλος. Ο οποίος κέρδισε μέσα στον Ατρόμητο. Που πήρε χ από τον ΠΑΟΚ. 0-2. Με κόκκινη του Ριζβάνη. 0-2. Με κόκκινη του Ριζβάνη. Δεν παίζουν οι κόκκινες. Ναι. Άρα έτσι κέρδισε. 11-11 θα χάνε. 11-11 θα χάνε. Στο 0-0 ο Ριζβάνης αποβλήθηκε με δύο κίτρινες. Αφού ήταν δικές. Σωστό. Δεν παίζει το. Βέβαια παίζει. Κέρδισε 0-2 εκεί μέσα. Κέρδισε. Ήρθε ο Ατρόμητος. Αυτός με τα φωτιστικά μπορείς να μου δώσεις το τηλεφωνό του. Της Γκέγερ. Ναι. Είναι πολύ καλή εταιρεία. Πήρε λεφτά. Πήρε και λεφτά. Πήρε λεφτά, ε. Έκανε πολύ πράγμα όμως. Έκανε προβολή στο Βικελίδης και φωτορυθμικά και τέτοια και το ένα και το άλλο και LED και MED και BED. Το τηλέφωνο του μπορείς να μου δώσεις. Όχι. Είναι φίλος μας. Είναι φίλος του Άρη. Και με αυτά που λες δεν στο δίνουμε. Του Πορτοσάλτε. Ναι. Ο Άρης λέει ο Πορτοσάλτη είμαι, όχι η ομάδα. Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Έτσι είπε. Λοιπόν. Λοιπόν.
Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Να πάω να πω και δύο αγωνιστικά για τον Άρη. Είπαμε τα έξω αγωνιστικά. Ναι, πες μας τώρα, τι κάνεις. Καταρχήν, περιμένουμε να τελειώσει το Ματέο. Αν εντός κάτι τον... συμβαίνει πάλι. Όχι, δεν συμβαίνει με τον Άρη. Συμβαίνει με το ότι ο Ματέο περιμένει τα λεφτά του από την Ερυθρό Αστέρα. Ποτέ δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Ποτέ. Ποτέ. Έχουμε 21 του μήνα. 30 Σεπτεμβρίου λήγουν οι μεταγραφές. 30. Νομίζω 5 Οκτωβρίου λήγουν για κάποιους. Στην Ελλάδα λήγουν 30. Αν έπαιζε σε Ευρώπη σήμερα όμως θα έπρεπε να τον κάνεις, έτσι είναι. Αν έπαιζε Ευρώπη σήμερα, Κώστα, τα 50 χιλιάρικα που του χρωστάει τα δίνα εγώ. Λοιπόν. Και στο κάτω-κάτω δεν έχω ζήτημα. Δεν έχω 50 χιλιάρικα. Ναι, και δεν έχω και 50 χιλιάρικα. Ναι. Λοιπόν. Έχει μια διαφορά σε αυτά τα χρήματα. Δηλαδή δεν υπογράφει τη λύση του συμβολέου του για να έρθει στον Άρη. Έχει συμφωνήσει με τον Άρη ο Ματέο. Έχει συμφωνήσει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν έχει συμφωνήσει ο Ματέο με τον Ερυθρό Αστέρα στη λύση του συμβολέου του. Γιατί τον χρωστάνε κάποια λεφτά και θέλει να τα πάρει. Θα σου πω το εξής. Μένουν 9 μέρες για το τέλος των μεταγραφών. Εγώ λέω ότι ο Ερυθρός Αστέρας, αν θέλει να πάρει το 1,3 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα κάνει μουτσουνάκια για τα 60-70 πόσα το χρωστάει το Ματέο, να το διακινδυνεύσει δηλαδή και να του μείνει ο Ματέο με τα 300 χιλιάρικα συμβόλαιο και να χάσει και το 1,3. Καταλάβες? Ναι. Άρα θα γίνει μια διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος των μεταγραφών, 5 πάνω, 5 κάτω, θα λυθεί το θέμα. Το συγκεκριμένο. Το ζήτημα. Τώρα, αν ο Ερυθρός Αστέρας επιλέξει να κρατήσει τον παίκτη, να τον πληρώνει 400 γιατί δεν θέλει να δώσει 60 και θα χάσει 400 και ένα 300, ένα 700 και θα πρέπει να βρει και άλλο ένα εκατομμύριο για να δώσει τη Λα Πάλμας, δηλαδή στο συνολάκι θα διακινδυνεύσει ένα deal 2.700 για 70 χιλιάρικα, εντάξει, ρε φίλε. Ναι. Αν είναι λογικό αυτό, θα χαλάσει για αυτό το λόγο η μεταγραφή. Τι να σου πω. Εγώ λέω δεν θα χαλάσει. Εντάξει. Για αυτό το λόγο η μεταγραφή. Αντί για 70 του πει πάρε 50, θα πει αυτό όχι θέλω 60. Δεν μιλάμε για 700 με 60. Μιλάμε για 70 με 30 που του δίνουν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση με τον Ματέο και πιστεύω ότι θα τελειώσει εντός των ημερών. Σταμάτα να βάζεις ήχους. Αθόρυβο, ξέρω, το αθόρυβο. Ναι, δε... ναι. Άμα πει κερδίσαμε. Ξέρεις τι κόλλημα έχω στο ζέσταμα. Τι. Τι γούρια κάνω. Ότι βάζει ένα τρίπο. Βλέπω ένα παίκτη να την ναι. Και λέω έτσι και το βάλει, κερδίσαμε. Ποτέ δεν βγαίνει. Ποτέ δεν μπαίνει. Ποτέ δεν μπαίνει. Λοιπόν, Βόλος. Εντάξει, ο Άρης πήρε την νίκη. Ο Άρης πήρε την νίκη γιατί έπαιξε ορθολογικά. Όπως έπρεπε να παίξει ορθολογικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη σε σχέση με πέρσι. Πολύ πιο ποιοτική και στο παιχνίδι αυτό ο καλύτερος της παίκτης ήταν ένας πρώην παίκτης του Άρη και παίκτης που δεν έπαιξε με τον Ατρόμητο, ο Νίκο Μαρτίνες. Ήταν με διαφορά ο κορυφαίος του Βόλου. Ό,τι έκανε ο Βόλος ήταν από τα δικά του τα πόδια και ο Καρυπίδης βρίζει γιατί με εισήγηση Ένιγκ έφυγε ο Μαρτίνες από τον Άρη. Ήταν από τους αγαπημένους παίκτες του Καρυπίδη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του στην απομάκρυνση του Ένιγκ. Ότι δεν ήθελε τον Μαρτίνες στην ομάδα. Τώρα θα το αφορτώσετε όλα. Όχι, ρε φίλε, είναι γνωστό αυτό. Το είχαμε πει και όταν έφυγε ο Μαρτίνες. Ότι δεν είναι επιλογή του προπονητή, βέβαια. Από το καλοκαίρι τώρα. Από πέρσι. Καταρχήν, παίζει φιλικό Πανσεραϊκός Άρης. Έτσι. Πριν τη Σάλκη και τα λοιπά, θυμάσαι. Σηκώνει το 90 του φιλικού το Μαρμαρίδι, ποιον είναι τον Μπακούτσι, ποιον σήκωσε. Ένα τα παιδιά τη ΚΑΠΑ19. Και το Μαρτίνες. Στο 90 του φιλικού Πανσεραϊκός Άρης. Αυτό όπως και να το κάνουμε για ένα παίκτη σαν το Μαρτίνες, ο οποίος εντάξει δεν είναι καμιά αμαγκρία, αλλά ένα παιδί 28-29 χρόνια, 30 χρόνια πόσο είναι, 30-31 πόσο είναι, έχει μια πορεία στα ελληνικά γήπεδα, έχει μια πορεία στον Άρη τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε, σου βάζει τον κόλ μες στην ΑΕΚ, στα play-off, είναι πολύ καλό στα παιχνίδια που παίζει, γιατί μένει και παίζει στα παιχνίδια των play-off. Δεν γίνεται τώρα να του φέρεις έτσι. Του την έσπασε εκεί πέρα. Και το παιδί ψάχτηκε και βρήκε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Εντάξει. Και έπαιξε το χθεσινό παιχνίδι και ήταν ο καλύτερος του Βόλου. Με διαφορά κιόλας ο καλύτερος του Βόλου, έτσι. Με διαφορά. Και τη σέντρα τον γκολ αυτός την κάνει. Που ακυρώνεται. Που περνάει τρεις παίκτες του Άρη. Τέλος πάντων. Ο Άρης δεν απειλήθηκε καθόλου. 90 λεπτά ο Βόλος έχει κάνει μία φάση που το βγάζει ο Κουέστα και υποδεικνύει το offside, αλλά το βγάζει ο Κουέστα στο 7ο λεπτό και το γκολ
Το οποίο είναι άκυρο. Γιατί πάρα πολύ απλά η μπάλα έχει βγει out. Τι να κάνουμε τώρα, έχει βγει out. Δεν έχει κάνει ένα σουτ να το βγάλει ο Κουέστα, μια κεφαλιά να φύγει out. Δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως σε όλο το παιχνίδι ο Βόλος. Και αυτό γιατί ο Σάκιτς κάνει το καλύτερο του παιχνίδι από τη μέρα που ήρθε στον Άρη. Είναι πραγματικά από τους κορυφαίους. Παρεπτόντως να δούμε γιατί χτύπησε το χέρι του. Γιατί αναρωτιόμουν γιατί τον έβγαλε στο 86. Τον έβγαλε αναγκαστικά γιατί χτύπησε το χέρι του και σήμερα θα κάνει ακτινογραφία μαγνητική να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σάκης λοιπόν κάνει φοβερό παιχνίδι. Έχει εκμηδενίσει τον Περέιρα. Και από την άλλη πλευρά ο Γκάνεα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση μεσοαμυντικά. Έκανε βέβαια κανένα δυο λάθη πάλι ο Γκάνεα. Δεν ήταν όσο καλός ήταν ο Σάκητς. Αλλά τη διαφορά την κάνει ο Ντάτκοβιτς, που είναι αλάνθαστο σε όλο το μάτς, ο Κροάτης. Και ο Σάκητς όσον αφορά την άμυνα, που επίσης είναι πάρα πολύ καλός. Ο Τζέκο με το Σάσα στο κέντρο δείχνουν ότι αυτοί οι δύο παίκτες, όταν είναι στο κέντρο, οι δυο τους δεν έχουν ζητήματα μεσοαμυντικά. Κάλυψαν όλους τους χώρους και δεν δώσαν το δικαίωμα στο Βόλο να κάνει το παραμικρό. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ποιότητα του Μπρούνο Γκάμα. Έχει κάνει απίστευτες ενέργειες. Έχει πάρει το πέναλτι μόνος του. Με ατομική είναι το κόρνερ. Εκτελεί το κόρνερ. Παίρνει την μπάλα, διώχνει. Παίρνει την μπάλα, αυτό του τη δίνει. Και περνάει δύο παίχτες με εκπληκτικές τρίπλες μέσα στην περιοχή. Και του κάνει το πέναλτι ο Μπαριέντος. Και το βάζει κιόλας. Η πέναλτι εκτέλεση δεν είναι καλή. Μεταξύ. Είναι λίγο, την έχει στείλει στο κέντρο. Και είναι λίγο, παραλίγο την κάνει ο τερματοφύλακας. Αν δεν είχε βιαστεί να πέσει, θα την είχε βγάλει. Δεν είναι καλή η εκτέλεση. Ναι. Αλλά. Τη δείχνει κιόλας. Δείξτε να δες το. Μπήκε. Δες το. Γκολ! Βλέπεις. Παραλίγο να την κάνει με το πόδι. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Βλέπει ο Γκάμα πάντα. Έχει εκείνη τη φωτογραφία με το Βουλούκ. Ναι. Βλέπει και τον είδε ότι πηγαίνει γέρνη προς τα δεξιά. Έτσι. Δεν είναι καλοχτυπημένο, εντάξει. Δεν είναι καλοχτυπημένο. Δεν είναι, αλλά μπήκε γκολ. Έτσι. Άρα είναι. Πολύ καλές οι αλλαγές του Τερζή. Ο οποίος δεν διστάζει να βγάλει και το Φετφατζίδη. Ο οποίος δεν ήταν καλός χθες. Ούτε για χθες. Ένα ακόμα παιχνίδι. Ούτε χθες, για ένα ακόμα παιχνίδι. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Γενικά δεν πατάει καλά από το ξεκίνημα. Ο Φέτφα. Ο Λόπεζ. Πολύ τρέξιμο, πολύ πίεση, συμμετοχή κτλ. Αλλά το κάτι παραπάνω δεν το έκανε. Και ορθώς νομίζω τον έβγαλε μετά από ένα διάστημα. Κουράστηκε κιόλας αυτός. Γιατί αυτός είναι 2-3 εβδομάδες στην ομάδα και έχει παίξει 3 συνεχόμενα μάτς. Και από εκεί και έπειτα βοήθησε και ο Μαντσίνη με τρεξίματα, πίεση κτλ. Όχι επιθετικά τόσο. Δεν είναι καλός ο Άρης επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε γιατί βρήκε κάποιους χώρους στο τελευταίο τέταρτο όμως. Δεν ανοίχτηκε νωρίτερα και ο Βόλος. Δηλαδή το πήγε πολύ λαου-λαου. Και ευτυχώς στο τέλος, στο τελευταίο λεπτό, εκεί όπου ενώ είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει κάνει καμία φάση ο Βόλος, παραλίγο να χάσει το τρίποντο από μια στιγμή αδράνειας που βγαίνει εκεί ο Μαρτίνες από τα αριστερά. Κάποιοι κράζουν τον Γκάνεα. Παιδιά, από εκεί δεν είναι ο Γκάνεα. Ο Γκάνεα από την άλλη πλευρά. Τον κράζουν, λέγανε στον Μαρτίνες. Ο Γκάνεα είναι από εδώ. Πάλι ο Μαρτίνες είναι από εκεί. Πάλι κάτι ο Γκάνεα, πάλι. Μα τον κράζαν ότι έχασε την πλευρά του ο Γκάνεα, ενώ είναι από την άλλη πλευρά και αυτό σου λέει είναι άπαλη. Ενώ είναι από την άλλη πλευρά. Α, και κλείθηκε πάλι στην εθνική. Ο Γκάνεα λοιπόν που τον ξεφωνίζετε όλοι, κλείθηκε στην εθνική Ρουμανίας. Για τα προκριματικά. Για τα προκριματικά κτλ. Παιδιά έχει παίξει, είναι το δεύτερο του μάτς και ήδη έδειξε βελτιωμένος στο δεύτερο του μάτς. Ηρεμία λίγο. Ναι, οκ, okay. Αντιλαμβάνομαι ότι από τους απίθανους αυτούς που αποκλείστηκε η ομάδα είναι φυσιολογικό να τρελαινόμαστε. Δεν τους κάνουμε άχρηστους όμως. Όλους. Ναι, σωστά. Η απαξίωση είναι κάτι που με τρελαίνει εμένα. Που τους ίδιους ακριβώς αυτούς τους λέγαμε παικταράδες, πάμε για πρωτάθλημα μετά τη Σάλκε. Η απαξίωση των αθλητών που φοράν το σήμα της ομάδας μου με τρελαίνει. Και εμένα. Ιδίως όταν γίνεται Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Και εμένα με τρελαίνει. Απρίλιο και Μάιο, ναι. Να κάνω τον απολογισμό. Και να πω, ναι φίλε Δεκέμβριο, Καστρίτη, φίλε. Ναι Καστρίτη, ναι Μέξα, ναι Χατζικυριακίδη, ναι Αλεξανδρή, ναι Κατζούρη, ναι Ζιάγκο, είμαστε 8η. Ναι. Και δεν μου άρεσε. Θα ήθελα να είμαι 5ος ή θα ήθελα όχι, να είμαι 3ος. Όχι, σε 7-8 μάτς ρε φίλε. Είμαι 3ος, μπράβο, μαγκιά. Παίζεις ωραίο μπάσκετ. Θες τον σε 7-8 μάτς και πες κάνει δεν κάνει. Όχι το Σεπτέμβριο, τι τον φέρετε αυτόν. Τον κοίταξε, άχρηστο. Τον αν μπορεί σε ένα και μάτς. Και να μην έχει πατήσει στο Ιβανόφιο ποτέ. Αν σε ένα μάτς έχει τη δυνατότητα να κρίνει τον ποδοσφαιριστή,
σε ένα μάτς, σε δύο μάτς επίσημα μπορείς να κλείσεις. Είσαι ο κορυφαίος σκάουτερ. Ναι, το. Α, σε πάρει ο Μουρίνιο και ο Κλοπ. Αυτοί πληρώνονται, τρώνε τα μάτια τους όλη τη μέρα μέσα στο άγχος, σκοτώνονται για να κάνουν αυτές τις επιλογές. Και έρχεται ο κάθε πικυπόκος του πληκτρολογίου, ο Ξερόλας, ημών συμπεριλαμβανομένων, να πούν, ας πούμε, ο Γκάνεα και ο Σάκητς και ο. Να τους δούμε. Και ο Ντέιβις και ο Σμιθ και ο Σούλερ και ο ένας και ο άλλος. Εντάξει, κάπου να μάθουμε λίγο τα μέχρι που φτάνουν τα πόδια μας. Και με βάση το τι βλέπουν στα 90 λεπτά, έτσι, τίποτα άλλο. Κοίταξε, αυτό είναι και το ψωμί του φιλάθλου και όσων αγαπούν τον αθλητισμό. Είναι λογικό. Κάπου είναι και θεμητό. Ναι. Δεν μπορεί όμως. Τον Ντάτκοβιτς τον βγάλαν άχρηστο. Τόσα χρόνια, ας πούμε, σου λέει ρε φίλε, βλέπω μπάσκετ, εντάξει, ξέρω. Ναι, ρε φίλε. Βλέπω μπάλα. Είχαμε τον Γκούι, είχαμε τον Έριξον, ναι. Είχαμε τον Όλε, ναι, ναι. Είχαμε τον Ξανθόπουλο, είχαμε τον Γκοφίδη, τον Χατζηπαναγή. Σαν τον Γκούδα δεν θα περάσει. Ευχαριστούμε πολύ, ρε παιδιά. Λοιπόν, άρα να είμαστε κάπου ρεαλιστές, εγώ λέω. Αυτή είχαμε είναι τον Γκούι, ε. Είχαμε τον Γκούι. Γκολάρες. Το νούμερο 5. Γκολάρες. Προπονητής του γιου μου. Γκολάρες. Αυτά σε σχέση με το παιχνίδι. Ο Άρης πέτυχε μία νίκη που ψυχολογικά τον βοηθά, γιατί είναι και το χρονικό διάστημα. Ναι, όντως. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μετά από την κεφαλιά, η ομάδα αντέδρασε. Γι' αυτό όλα τα δελτία τον έπαιξαν να κερδίσει. Είναι πρώτη. Και την, Κυριακή, και την Κυριακή έχει ένα παιχνίδι που είναι βατό θεωρητικά. Με ποιο παίζει? Με τον Μπας Γιάννενα στην έδρα του. Άρης Μπας Γιάννενα. 4 η ώρα την Κυριακή. Γκέλα. Καλά. Ντεμπού το Μάντζιου. Οχ, νίκη. Νίκη. Νίκη, νίκη, νίκη. Επίσης η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν θα συνεχίσει ο Τόλης Τερζής. Ενώ υπήρχε μια αίσθηση ότι αν κερδίσει θα μείνει κτλ. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα συνεχίσει. Γιατί το χρέωμα που τρώει εντός εισαγωγικών από τον Καρυπίδη είναι ότι δεν τον προστάτευσε τον Καρυπίδη από τον Ένινγκ. Καταλαβες. Σου λέει εσύ που είσαι ο δικός μου, έπρεπε να μου το πεις ότι πάμε στην καταστροφή. Γιατί τώρα του λένε όλοι. Είναι αυτό που γίνεται. Ξέρεις που είσαι ο διοικητικός ηγέτης και ενώ πώς πάει παιδιά η ομάδα, πολύ φέτος πρώτη θα ασκήσουμε, είμαστε καταπληκτικοί, θα τα πάμε όλα, θα τους πατήσουμε όλους. Έρχεται η γκέλα. Πρόεδρε, ο τάδε εκείνο και εκείνο εκεί και έβαλε εκεί τον παίχτη και πήρε εκεί αυτό. Που όντως, αυτό που είπες το ορθολογικά που είπες λίγο πριν, είναι όλη η ουσία. Ο Άρης έπαιξε στο Βόλο με τον Σάκης δεξιμπακ, τον Γκάνε αριστερό μπακ, τον Σάσα και τον Τζέκο στα χαφ και δεν πήρε το Σάσα να τον πάει δεξιμπακ, να βάλει το Ματίγια σε ρόλο εξαριού ανάμεσα στα δύο στόπερ, τον Ντάτκοβιτς αριστερό μπακ, τον Μαντσίνι δεξιμπακ. Δεν έκανε αυτό το πράγμα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς. Γιατί λέει από ένα μάτσο τον διώχνουμε. Ένα μάτσο όμως που σου δείξε του άλλου 500 χιλιάρικα. Έτσι. Μόνο 500. Άμα προχωρούσε και τη Ριέκα, 1 εκατομμύριο. Και άμα έμπαιρνε 8. Δεν πας έτσι όμως. Πας με το λογικό. Με αυτό που, του στήχεις αυτό το μάτσο. Αυτό καθ' αυτό το μάτσο. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον Άρη. Ο Άρης ο οποίος πάει να πάρει στόπερ. Έναν ακόμα Κώστα. Στόπερ. Στόπερ και ενδεχομένως να κινηθεί και για έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς το εξτρέμ και τα λοιπά θα το δούμε αυτό στην πράξη. Πώς θα πρωτοπάρεις πάλι. Πάλι την κάνατε την ομάδα άνω κάτω. Θα φέρετε και άλλο, φέρατε άλλο προπονητή. Θα πάει ο καημένος τώρα με παίκτες που δεν ξέρει να κάνει αυτό. Άρτζι Μπούρτζι και ολάς. Πάει χρονιά και φέτος. Τι πάει χρονιά ρε φίλε. Ξαναβγώ τρίτη χρονιά συνεχόμενη. Ναι, τρίτη χρονιά συνεχόμενη στην Ευρώπη, Κώστα, δεν έχει βγει ο Άρης. Για όλους αυτούς που τα λένε. Α, εννοείς να βγει τώρα. 4-5 φορές έχει βγει δύο συνεχόμενες. Χρήσατε, πώς θα βγεις τώρα που βγαίνουν 3-1. Ας με προλάβουν, γιατί είμαι πρώτος και με διαφορά. Κώστα. Και θα κερδίσω και τα Γιάννα και θα έχω 9. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μετά τα Γιάννα με ποιο παίζεις. Με τα νεύρα μας. Κάθε μέρα. Ο άλλος μου λέει, έχασε λέει τον παίχτη που έβαλε τον γκολ. Παιδιά, μέσα στη μικρή περιοχή, επειδή ξέρετε μπάλα υποτίθεται. Δεν το χάνει. Μέσα στη μικρή περιοχή, μισό λεπτό. Μέσα στη μικρή περιοχή δεν είναι ευθύνη του αριστερού μπακ. Όχι, είναι ευθύνη των στόπερ. Όχι, τον παίχτη του έχει, μην μπερδεύεσαι. Δεν είναι οι στόπερ παίρνουν παίκτες. Ο Τέκιο δεν είναι ο εξτρέμ του. Ο Μοντέκιο. Ο Τέκιο. Και στο κάτω-κάτω. Οκ. Okay. Εγώ λέω το έχασε. Τον έχασε. Εντάξει, το 90 λεπτά ήταν καλό. Άμα χάνει ένα όμως αυτό μένει, το ένα που τρώμε τον γκολ. Ο τερματοφύλακας βγάζει 10, τρώει ένα κάτω τα πόδια και λένε ο Χάφτας.
Λοιπόν. Τι? Λέω φίλο, ο τερματοφύλακας λέω, βγάζεις όλο το μάτς, τρώει ένα κάτω τα πόδια και μετά την άλλη μέρα λένε όλοι ο Χάφτας. Δεν λένε ότι έβγαλε άλλα 10. Σωστό. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήρωας ήταν ο Έντιγκλε, προπονηταράς, μπράβο στο Χαριστέ και κλπ. Και λοιπά, λέει ο φίλος μας ο Σάβας. Γεια σου, Σάβα. Δεν ισχύει αυτό το μπράβο προπονηταράς. Πριν το Σάβα, μάλλον ακούσουμε άλλα αυτιά. Και γενικότερα παλιότερα, έχετε μία τάση να λέτε και παλιότερα. Ο Έντιγκλε πέρσι έκανε αυτό που έπρεπε, δεν κατάλαβα. Γιατί εμείς, φίλε μου, δεν λέμε όποτε μας πείτε είναι καλός ο ένας και όποτε δεν μας πείτε είναι κακός ο άλλος. Και με το Φερέιρα ισχύει αυτό. Το Λομπού λέγαν όλοι. Τώρα έγινε προπονηταράς. Όχι, φίλε. Εγώ για τον Έντιγκλε το είπα πριν το ματς. Αν θυμάστε. Εντάξει, Κώστα, γιατί θυμάστε? Ήξερες να τον διώξει, τώρα άσε με. Πώς θα τον διώξει, άμα κέρδιζε. Το ήξερες τώρα, άσε με. Άμα κέρδιζε. Θα είπαμε, θα έμενε. Ακόμα κι αν το ήξερα, ακόμα κι αν το ήξερα, αυτή είναι η δουλειά μου. Είναι επιτυχία, ναι, σωστά. Που το ήξερα. Ας το λέγανε κι άλλοι. Ας το λέγανε κι άλλοι πριν το ματς. Ναι, ας το λέγανε κι άλλοι αν το ξέρανε. Πριν το ματς. Ας το λέγανε κι άλλοι αν το ξέρανε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break. Και επιστρέφουμε. Τελείωσε εκπομπή, παρά 10 είναι. Με νέους προπονητές. Κι άλλους. Μα το Γιάνγκος δεν κερδίσει. Τρελός. Ο Γιάνγκος θα μείνει 3 χρόνια στον Έκλη, να ξέρεις. Όπως θα έμενε και ο Κατζούρης. Ο Κατζούρης δεν ήθελε να μείνει, φίλε. Δεν τα λέγατε όμως. Ο Κατζούρης ζήτησε σε εμάς 10 χιλιάρικα που λέει ο λόγος και στους άλλους πήγε με 2. Γιατί θα τα πάρει. Διάβασε το μήνυμα που σου στείλαν. Πες τους παικταράδες που παίρνω. Το μήνυμα. Λοιπόν, η Κάι Άρης ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Μάριο Τσάλμερς. Παιχτάρα. Πριν από NBA-er. Παιχτάρα. Αν τον έπαιρνε τώρα ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρώτο θέμα σε κάποια Θέλω site. Να πω στο φίλο μου τον Νίκο να μην σβήνει τα ονόματα των ομάδων από τις φανέλες. Ας βρίσκει οι φανέλες άλλες. Νίκο. Τι. Δεν είναι ωραίο. Μπορείς να βάζεις τέτοιο. Να βάζεις του Άρη. Τώρα σβήνει την ΑΕΚ. Τώρα επειδή έπαιζε την ΑΕΚ. Μην βάλεις. Βάλ τον Φάτσα. Λοιπόν, βάλε μια του Άρη. Τώρα, ο Σούλερ, ας πούμε. Κάνε ένα τέτοιο. Ο Σούλερ, φαντάζομαι ότι ο καημένος έφαγε καμιά 2 ώρες να ψάχνει φωτογραφίες που έπαιζε στη Γαλλία και στο Ισραήλ για να μην βάλει Ηρακλή. Βάλει Ηρακλή, σιγά, μπλε άσπρο φοράει. Δεν φοράει. Όλοι ξέρουμε ότι έπαιξε ο Ηρακλή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πολύ σημαντική κίνηση ο Μάριο Τσάλμερς και πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η ανανέωση με τον αρχηγό πλέον της ομάδας, τον Δημήτρη Φλιώναρο. Μπράβο. Φλιώνει δηλαδή. Μπράβο. Ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα. Είναι της καρδιάς του. Είναι της καρδιάς του, σωστά. Είναι εγώ να σου πω κάτι. Ένα παιδί το οποίο εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και σαν παίκτη και σαν άνθρωπο και παρά το γεγονός ότι μου αρνήθηκε στην πρόταση που του κάναμε. Εγώ δεν τον ξέρω ως άνθρωπο. Ακούω από, τα παιδιά, από γενικότερα για τη συμπεριφορά του ότι είναι καλό παιδί κτλ. Απλά θα σου πω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο αδικημένος. Σε τι? Στην παρουσία του στην ομάδα ότι έπρεπε να παίρνει περισσότερο χρόνο. Ο ίδιος αδικεί τον εαυτό του. Του το έχω τον πει. Αδικεί ο ίδιος. Δεν σουτάρει. Πασάρει. Κάνε ρε φίλε. Βάζει κάτι τρελά σουτ, βάζει κτλ. Πέρσι... Είναι παίκτης ομάδας. Δεν είναι η λαζάντα του εαυτού του. Αυτό θέλω να πω. Δεν επειδή δηλαδή πέρσι, επειδή υπήρχε Μποχορίδης, έχασε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή ο Φλιώνης. Θα είχε περισσότερο. Τώρα θα έχει περισσότερο πιστεύω. Εντάξει. Μην τον κάνουμε και υπερπαίκτη. Ναι. Είναι ένας καλός παίκτης, οργανωτικός, αμυντικός. Πόσο και μικρός ακόμα. Θα βάλει τα δύο σουτάκια του. Είναι παίκτης για μέσα στα ποδητήρια. Είναι καλό παιδί. Εκεί. Αυτό. Μάλιστα. Είναι ένα καλό εργαλείο. Ωραία. Λοιπόν, ο Άρης θα είναι καλός στο μπάσκετ. Σας το είπα από τον Ιούνιο. Ήρθε και ο Ντραγκίσεβιτς. Ήρθε και ο Ντραγκίσεβιτς. Άρα πήκε ποκοπόκο. Πληρώσαμε. Πήκε ποκοπόκο. Με συναγωνίζεται. Ο Ντραγκίσεβιτς. Αλλά έτσι είναι ψηλός. Το στυλ του. Είναι ψηλός. Αυτός είναι το Ντραγκίσεβιτς. Θα πρέπει να πούμε ότι μερικές ώρες οι εύσωμοι παίκτες, οι τέλος πάντων μεγαλόσωμοι, αυτό είναι και το πλεονέκτημά τους. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του Ντραγκίσεβιτς. Βάζεις κόλο-κόλο, όχι την ομάδα. Ναι. Και σπρώχνεις τον αντίπαλο. Παίρνεις θέση καλύτερη. Φυσικά. Ποιος τον κουνεί στον Καβαδά. Παίρνεις θέση καλύτερη, παίρνεις το rebound πιο εύκολα, βάζεις τα καλαθάκια σου από κάτω. Εντάξει, δεν καρφώνεις με windmill, αλλά με το βάζεις από. Με το γεύμα του ανέμου. Windmill. Όχι ρε Βλάς. Όχι μιλ με έσω και αλφα. Αυτό καταλάβαμε. Μιλ, windmill, ανεμόμυλος. Windmill. Με I και 2L. Κώστα, αυτά είναι φροντιστήριο για τους ακουράτες. Πρέπει να τα λέμε. Μα γι' αυτό μας επίσης ακούνε θα το χορηγήσουμε αυτό το γι' αυτό κομμάτι. Μας ακούνε όλοι. Θα έχεις την έκφραση, την έκφραση της ημέρας. Την έκφραση της ημέρας. Είναι μια προσφορά του τάδε. Τον αγγλικό στρατηγάκι. Σωστό. Που πήγαινα παλιά. Σωστό. Out of the box. Να ακούει ο εμπορικός, δίνουμε ιδέες. Βέβαια. Η ατάκα της ημέρας. Η ατάκα της ημέρας. Η ατάκα της ημέρας. Windmill, φίλε. Windmill, ναι. Κάρφωμα windmill. 360, windmill, double pump κτλ. Double λοιπόν, pump. Ναι. Double pump είναι όταν κάνει σπάσιμο. Όχι, όταν μαζεύει την μπάλα στο σώμα. Καλά, του... μην δίνεις δύο μαζί. Ναι. Δύο χορηγικά μαζί. Λοιπόν, σας είπα τον Ιούνιο ότι ο Άρης θα είναι καλός στο μπάσκετ. Εντάξει, μην περιμένετε να πάει στην Ευρωλίγα, αλλά θα είναι καλός. Όπως σας είπα ότι θα είναι καλός και ο ΠΑΟΚ.
ο οποίος έχασε 3 πόντους από τον Προμηθέα στο φιλικό. Είδα στιγμιότυπα, πάρα πολύ καλά στιγμιότυπα, ωραία, θα μου πεις τα καλύτερα είδες. Αλλά από εκεί καταλαβαίνεις και πώς είναι δουλεμένη μια ομάδα. Όπως και ο Ηρακλής είναι καλός στην Παξίλο. Ο Γκαντέμης γνωστό. Και ο Ηρακλής είναι καλός. Θα παίξουμε κανονικά εντωμεταξύ. Επίσης, θα παίξουμε κανονικά 10 του μηνός. Θα παίξουμε χωρίς κόσμο στο ξεκίνημα, από ό,τι βλέπω δυστυχώς. Γιατί βλέπω ότι τα πράγματα, ιδίως στην Αττική, Χρύσανθε, αρχίζουν και γίνονται πολύ. Τα κλείσουν σιχτά, εκεί. Ναι. Δεν θα παίζουμε εκεί. Και λέει 15 μέρες θα κλείσει η Αττική. Ωραία. Εγώ λέω να λήξει το πρωτάθλημα. Πρώτος ο Άρης. Πρώτος ο Άρης, πρωταθλητής. Champions League. Επίσης να πω στο φίλο που σου στέλνει μηνύματα ότι όποιος κρίνει. Δεν το είπα κάτι, ακόμα το μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι κρίνει περίμενε επειδή η ομάδα του είναι διαλυμένη, άρα δεν ξέρει να κρίνει. Περίμενε. Δηλαδή αν ήμουν Manchester United. Άλλοι γελοί. Χάσανε έναν 3 από την Crystal Palace. Ένας λέει: θέλω να σας ακούσω να σκοτώνεστε μετά το Άρης Ηρακλής, το πρώτο παιχνίδι στο μπάσκετ. Ναι, φέτος θα έχουμε. Δεν σκοτώνομαστε, όχι, με το Χρήστανθο δεν σκοτώνομαστε. Όχι, εννοεί τέτοιο. Αργιανή Ηρακλήδη δεν πολύ σκοτώνει. Α, ναι, σε αυτό ναι. Αργιανή Ηρακλήδη δεν σκοτώνονται, έχω την εντύπωση, τα τελευταία χρόνια. Άλλοι. Άλλος είναι ο εχθρός. Για τον φίλο που μου λέει για το τέτοιο, το στέλνει πολύ σωστά κάποιο ότι ο Χάτζη Πιρπερίδης έπρεπε να μαρκάρει το δεξί μπακ τον Τόκιο. Και τέκιο, όχι ο. Τέκιο. Πώς τον λένε αυτόν εδώ τον. Τον Τόκιο. Περίμενε, κάτσε πώς τον λένε. Κάζαντε Παπέλ, ποιος έβλεπε τέκιο, να σηκώσει το χέρι. Τέκιο. Τέκιο. Εντάξει. Ναι, λοιπόν. Είπαμε ναι. Τον Τέκιο Τόκιο. Ο Χατζηπρυπηρίδης γιατί. Γιατί είναι χρεωμένος αυτός, είναι το back στο extreme του Άρη. Παιδιά, μισό λεπτό. Είναι ανάλογα τα άτομα και τι έχει πει ο προπονητής. Αυτός είναι. Τι έχουν δουλέψει. Γιατί όταν κατεβαίνει το extreme, back. Το extreme back. Το μαρκάρι, ας πούμε, συνήθως ο 4. Το extreme back. Σωστά. Και το back το extreme. Σωστά. Αυτό είναι σωστά. Το σωστό. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως, αν ας πούμε το extreme είναι μεγαλός όμως. Εδώ στη φάση πάνω, Κώστα, επειδή υπάρχει και φωτογραφία, επειδή είναι το goal. Τώρα. Και φαίνεται η φωτογραφία που την έχουμε για να δείξουμε ότι υπάρχει η μπάλα out. Φαίνεται που είναι ο κάθε παίκτη. Έχει άλλον παίκτη ο Χάσαμε 2,5 κατσουσαρικά και με 10, δεν πειράζει. Ευτυχώς. Λοιπόν, περίμενα να σου πω ότι. Ευτυχώς. Εσύ ένα βαθμουλάκο θα έπαιρνε, σιγά. Ευτυχώς. Λοιπόν, μόνο και μόνο παίξει δικό του τον Άρη. Λοιπόν, μιλάει, λέει, ο διπλανός σου για ποδόσφαιρο, ενώ δεν έχει ποδοσφαιρικό τμήμα. Εντάξει, δηλαδή το 85, ας πούμε, που ήμουν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, τότε ήξερα, ας πούμε, για καλύτερη ποδόσφαιρο. Καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και τώρα δεν ξέρω. Δεν ήσουν ήμουν. Ούτε στο PlayStation. 80-85. Είχες τον καλύτερο παίχτη. Όχι, ήμουν η καλύτερη ομάδα. Και τι βγήκες. Τρίτος. Πώς ήσουν η καλύτερη ομάδα. Πώς ήσουν η καλύτερη ομάδα. Ο πρώτος τι ήταν, αφού δηλαδή. Με σφάξανε. Α, σε σφάξανε. Φυσικά. Στον Μπούζα τα διάβαζες. Δεν υπήρχε Μπούζα τότε. Υπήρχε αλλά... μόνο για τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε, αλλά ναι, κέρδιζε ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ και έλεγε ο Μέγας ΠΑΟΚ. Ο Μέγας ΠΑΟΚ. Ναι, ωραία. Σωστά. Μεγάλη Αλέξανδρος. Η δημοσιογραφία που ευαγγελίζονται κάποιοι. Ωραία. Ευαγγελίζονται. Ναι. Ο Ευαγγέλου ήταν χθες το ΒΑΡ. Μια χαρά. Λοιπόν. Ο οποίος Βόλος κινείται νομικά, λέει, κατά των διαιτητών. Αυτό πάλι ναι. Ναι. Άσκησε τα νόημα δικαιώματά του. Ξέρεις λέει, αυτό. Θα παραιτηθεί από το Δουσού ο κύριος Μπέου για να κάνει μήνυση. Δεν παραιτείται. Έβγαλε σημερινή πάλι ανακοίνωση που λέει άσκησε τα νόημα δικαιώματά του. Ξέρεις τι είναι αυτό. Καταγγελία στην ΚΕΔ. Σου λέει άσκησε. Ότι έκανε ήδη άσκημα. Ασκήθηκε νομικά. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, εγώ λέω να του κάνει μήνυση. Βρε, έχουν άνθρωποι παράπονο, τελείωσε το. Είπα, τελείωσε. Αλλά δεν έχουν δίκιο. Ναι, ναι. Όταν ο Μπέος βέβαια είναι στις κασέτες με το Μάνταλο και του λέει εγώ σε επόμενο παιχνίδι κτλ. Τα παράνομα χτυθήσες. 243 κρούσματα στο Καράτε Πέ. Τι είναι το Καράτε Πέ. Το νέο στρατόπεδο συγκέντρωση στη Λίμνο. Στη Μετυλίνη. Α, αυτή η τέτοια. Ναι. Ναι. Τι η τέτοια, Χρυσανθέ. Τι η τέτοια. Οι πρόσφυγες. Ναι. Πώς έτσι όπως είμαστε σε στρατόπεδο, είμαστε στρατιώτες. Θα του κρατήσει Κώστα. Ο Έλληνας δηλαδή που έχει κορονοϊό. Άμα βγει δεν πληρώνει 5.000. Όχι, όχι, όχι. Άκου λίγο. Να. Τι. Τώρα που θέλουμε να παίξει. Για... Τώρα που θέλουμε να παίξει δεν παίζει ρε Κώστα το κινητό σου. Θα βγάλω συνέντευξη και όσοι έχουν ερωτήσεις μπορείτε να μου στείλετε στο direct. Ξανά. Ντένις, βάλε λίγο δυνατά τη φωνή ρε. Μα στέλνουν πολλές ερωτήσεις, ενδιαφέρομαι ακόμα για τον Ηρακλή. Την Τρίτη θα βγάλω συνέντευξη και όσοι έχουν ερωτήσεις μπορείτε να μου στείλετε στο direct. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Επιμένει όμως κι αυτός. Να σε ρωτήσω κάτι. Επιμένει όμως. Ναι, και ο δικηγόρος εκείνος που είναι, τον καταναλωτών ο πρόεδρος. Που είχε πει αγοράζουμε τον Άρη και. Που έκανε συνέντευξη στο. Σε λάθος τέτοιο. Και έγραψε λάθος. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράπεζας. Που έγραψε λάθος τη διεύθυνση των γραφείων του. Που αντί να γράψει Μακεδονία 23, έγραψε 25. Που έκανε λάθος τα γραφεία, τα δικά του έκανε λάθος. Μπορεί και επίτηδες. Μπορεί. Αφού έλεγε 21, έβαλε 23. Μπορεί. Γιατί νικηδίασε τη Μακεδονία Θράκης. Κώστα, λέει, θα σχολιάσεις. Τι να σχολιάσω.
Τι να σχολιάσω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λέω Ανέστης. Πες Ανέστη, τι να σχολιάσω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλλά λέει στο Instagram, όσοι μου στέλνετε δηλαδή direct, γι' αυτό θα κάνω συνέντευξη στο Instagram. Εγώ σχολίασα ήδη και λέω ότι από τη στιγμή που ακόμα όμως ο ίδιος δεν εξαφανίστηκε και απαντάει και υπάρχει, κάτι παίζει. Ναι, παίζει. Η δημοσιότητα. Λες, σιγά τώρα στην Ελλάδα το ασχολούμαστε εμείς και κάτι έγινε. Τι κερδίζει, ξανθέ. Τι κερδίζει. Ε, ναι, τι. Άμα την ίδια στιγμή ο καταναλωτής, όχι αυτός ο Λεωνίδης. Έλα ρε τώρα. Ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής πηγαίνει και πηγαίνει και λέει: γεια σας, είμαι εγώ που θα αγόραζα τον Άρη. Ένα ψοφάει για λεζάντα, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν το κάνουν για κέρδος, το κάνουν επειδή έχουν ψόφο για λεζάντα. Ο καταναλωτής έβαλε το σήμα του Άρη από πίσω και έλεγε: υποψήφιος αγοραστής του Άρη. Ποιος καταναλωτής. Αυτός εδώ, όπως τον λέγανε. Ο Μπισμπίκης, πώς τον λέγανε αυτός εδώ πέρα. Πάει και αυτό το πουλάνε σε εισαγωγικά, Κώστα. Εκεί θα έπρεπε να απαντήσει ο Άρης. Τι να απαντήσει να πει. Αφού χρησιμοποιεί το σήμα του. Να του δώσω και άλλη δημοσιότητα. Αφού χρησιμοποιεί το σήμα του. Να του στείλω και άλλη δημοσιότητα. Να του στείλει ένα χαρτάκι. Έκανε ο τύπος. Έκανε Photoshop και έβαζε πίσω από τη φωτογραφία του σήμα του Άρη. Και δείχνει εδώ το πέναλτι του Βόλου. Κλωτσιά. Τάκ. Ω, είναι. Παιδιά. Χρήστε τον κλωτσάει. Κώστα. Ω, έτσι, άμα το βάζει έτσι, πέφτει μετά από τρεις μέρες. Όχι, όχι, είναι πέναλτι. Δεν είναι ποτέ. Είναι πέναλτι. Ωραία. Και χάσαμε τα λεφτά. Καλά κάναμε. Αυτός βέβαια από το. Λέει τι να ρωτήσουμε, λέει ο φίλος μου ο Φίλιππος. Ναι. Λέει τι καιρό έχει στη Μόσχα. Ναι, όντως. Να ορίστε, ούτε αυτός μπορεί να έρθει, ούτε ο Ιβάν. Γιατί δεν έρχονται μαζί. Γιατί δεν έρχονται. Ναι. Απαγορεύεται, Χρυσάνθε. Απαγορεύεται. 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 Δεν ξέρω, είναι δύσκολο από τη Ρωσία. Την άλλη εβδομάδα κράσουν δεν προσαρθεί. Με ειδική άδεια από την κυβέρνηση. Να μπει και ο Ιβάν στο πούλμαν. Όπως πήγαμε εμείς στην Κύπρο. Ναι. Με δηλαδή θες να πεις ότι οι Ρώσοι δεν έρχονται στην Ελλάδα. Γενικά. Ναι. I don't know. Εγώ λέω έρχονται. Νομίζω ότι είναι δύσκολο απλά. Και θες να μου πεις ότι ο Ιβάν δεν μπορεί να πάρει το jet του. Το δικό και του. Και να πάει στη Σόφια. Να πάει στη Σόφια και να έρθει με αυτοκίνητο. Σου λέει γιατί να μπορούμε. Ή να έρθει με πτήση. Αντί Βουλγαρία. Αφού λέει δεν ήρθε υποθετικά, λέει τι να ρωτάμε. Ρωτήστε ρε παιδιά. Ρωτήστε, τον κάνετε λίγο λεζάντα αν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται γιατί. Τζαμπά. Πόσο. Εγώ είμαι με Λεωνίδη. Άκου λίγο. Έχει πει κάτι πολύ σωστό ο Καρυπίδης. Αν όλοι αυτοί τότε που λέγανε να πάρει ο Τέο Παπαδόπουλος τον Άρη και τέτοια και έκανε πρόταση 4 εκατομμύρια σε 8 χρόνια να την τα δώσει. Σε αποπληρωμή 8 και του λέει την επική ατάκα ο Καρυπίδης. Συγγνώμη ρε εσύ λέει, ποιος νομίζει ότι είμαι ο Κοτσόβολος. Σωστό. 4 εκατομμύρια σε 8 χρόνια. Σε 8 χρόνια. Δηλαδή ρε φίλε ήμαρτον. Τέλος πάντων. Και είπε κάτι πολύ σωστό. Αν όλοι αυτοί λέει που σχολιάζαν εμένα. Κώστα, ναι. Σταμάτα, ακούγεται, ρε. Μα τι να κάνω τώρα. Αθόρυβο, βάλτο. Μα μου στέλνει ο αυτός, ο Ποκυπίκη. Λοιπόν, αν όλοι, αυτοί, αν όλοι αυτοί που με σχολιάζανε. Ναι. Και όλοι αυτοί. Δίνανε από 5 ευρώ. Όχι, είπε. Τους έβαζες, λέει, κάθε φορά να δίνουν ένα εκατοστάρικο. Κάθε φορά που τα λέγανε όλα αυτά για μένα. Πόσοι πιστεύεις ότι θα το κάνανε. Χρήσανθε, είμαι υπέρ της ίδιας άποψης, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι το νόμισμα έχει και άλλη όψη και λέει ότι. Το ότι με την κυρά μου, με τον παρά μου, δεν σημαίνει ότι θα αυτό και την κυρά μου συνέχεια. Ναι. Θα πρέπει να, ας πούμε, και ο άλλος που είχε την κυρά να μας πει τη γνώμη του. Έτσι, δηλαδή και για ο κόσμος έχει δίκιο. Για τον παρά, τελικά, και ο πελάτης έχει δίκιο. Εδώ και ο πελάτης δικαιώται να πει τη γνώμη εδώ του. Εδώ μιλάμε για τζάμπα διαφήμιση στο όνομα του Άρη, του Ηρακλή, ναι, του ΠΑΟ. Αυτό, ναι, αυτό ναι, κάνουν ναι. κάποιοι. Αυτό κάνουν κάποιοι. Δεν αυτό νομίζω, και να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ο Λεωνίδης έχει ανάγκη τη διαφήμιση. Ο Λεωνίδης λοιπόν, επειδή δεν έχει ανάγκη τη διαφήμιση όπως λες, στέλνει ένα τσεκ επειδή είναι άπλας. 20 χιλιάρικα για τον ναι. Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Μπράβο, μπράβο, ναι, έτσι και ναι. Λέει, παιδιά, πάρτε, κάντε εγώ σας δίνω 20 χιλιάρικα, βάλτε και την εταιρεία μπροστά, αν θέλετε. Ναι. Ή δεν θέλετε, δίνω για τα παιδάκια αυτά που λες και τα λοιπά, για να βοηθήσω την ομάδα. Ναι. Πάρτε ένα 20άρικο σωστό. Και όταν έρθω, θα δούμε. Και πληρώστε το γραφείο τύπου. Σωστά. Σωστά. Όχι. Βάλτε μπλουζάκι. Επειδή με ρωτάτε, κάνω αυτό, αλλά δεν ήρθα εκεί. Θα ερχόμουν τότε, δεν έρχομαι τώρα και θα πάω πάλι. Και περνάνε ημέρες και ποιος πληρώνει ο Δρακόπουλος. Θα πάρω, λέει, τον ερασιτέχνη, θα πάρω τον μπάσκετ, θα πάρω το βόλεϊ. Με ενδιαφέρουν όλα τα τμήματα. Αδερφέ, στείλει ένα 50 ρικάκι. Τι, πώς θα τα πάρω. Πώς θα τα στείλει. Πώς θα τα πάρω. Πώς θα τα στείλει. Άμα θέλει. Με bitcoin. Όντως. Πώς θα τα στείλει. Όποιος έχει και θέλει να στείλει, τα στέλνει. Βρίσκει τρόπο. Με μια βαλίτσα με το αεροπλάνο. Όπως κάνα κάποιοι παίκτες. Η αεροσυνοδός θα τα φέρει. Όπως κάνα κάποιοι παίκτες σε τζετ. Ας τα βάλει τα 50 στην τσάντα του Καβαδά. Όπως κάνα κάποιοι παίκτες σε τζετ, Χρύσανθε.
ξέρω Κώστα πολύ καλά, πλέον δεν γίνεται. Ελέγχονται και οι αεροσυνοδοί, τώρα, να ξέρεις. Ναι, έχει αλλάξει. Κάποιοι φίλοι μου είχαν πει ναι. ότι ερχόταν μια αεροσυνοδός με ένα τζετ. Κάποιοι παιχταράδες. Τώρα δεν είναι. Μια αεροσυνοδός με το τέτοιο και η βαλίτσα της μέσα είχε πολλά λεφτά, α πούμε, μου λέγανε κάποιοι φίλοι. Τα περνούσαν έτσι, ναι. Δεν ξέρω και περνούσαν. Τώρα ελέγχονται. Και δεν μπορούν κάποιοι να φέρουν τα λεφτά. Επειδή εγώ είμαι άσχετος, πες ότι έχω μαζί μου, ας πούμε, 10 χιλιάρικα. 10 μπορείς. Μπορώ. Μέχρι ένα ποσό μπορείς. Α, μπορώ μέχρι ένα ποσό. Εκτός αν τα δηλώσεις. Αν δηλώσεις ότι έχεις ένα εκατομμύριο, πληρώνεις τον νόμιμο φόρο και το φέρνεις. Σε ελέγχει ταυτόχρονα αν αυτά είναι από νόμιμες δραστηριότητες κτλ. Ναι. Και το φέρνεις στο εκατομμύριο. Έχεις μαζί σου 25.000. Έχω 10, από πού τα έχεις. Ναι. Έχω 10 εκατομμύρια ευρώ από την τράπεζα. Τα σήκωσα την Πέμπτη από την τράπεζα της Μόσχας. Και τα φέρνω, φίλε. Θέλω να τα φέρω εδώ. Ο φίλος μου ο Τέο ότι ο Λεωνίδης έστειλε ήδη λεφτά για το βόλι. Πόσα? Δεν ξέρω. 100 ευρώ, 1000. Άρα μπράβο του. Μαγιά του. Μπράβο, έστειλε. Εγώ σας είπα, παιδιά, είμαι με τένις. Τελείωσε. Γουστάρω τένις. Ωραία. Θα μου μάθει και πολεμικές τέχνες γιατί τώρα πρέπει να τις εξασκήσω σε κανένα δύο. Εγώ είμαι με τένις για αυτόν τον λόγο. Και θα φάμε πολύ ξύλο αν δεν είμαστε μαζί σου. Θα φάμε ξύλο. Ναι. Είμαστε με τένις. Τένις είμαστε μαζί σου. Ωραία. Αύριο Ηρακλής, τι ώρα είπαμε? 8.30. Ο Πάοκ. Ποιο Πάοκ? Ποιο Πάοκ? Δεν υπάρχει Πάοκ, ρε φίλε, στην εκπομπή. Έφυγε και ο Στέργιος τώρα. Ο Πάοκ στις 10. Στις 10. Ωραία. Κράσνονταρ Πάοκ στις 10. Ηρακλής Κεραυνός Στροβόλου από την R3, επαναλαμβάνω, η οποία ήδη το ανακοίνωσε και όλος έβγαλε και γραφιστικό και βιντεάκι. Ωραία. Στις 8.30. Όλα καλά. Ωραία. Παρακείτε και μια πίτσα από τον Mr. Gold. Βεβαίως. Για να φάτε ενώ βλέπετε τα παιχνίδια. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Δύο κανονικές πίτσες μόνο με 7,5, τρεις μεγάλες με 12,5, τρεις τετράγωνες με 16, ωραίο. Δύο μακαρονάδες και μια σαλάτα με 10, δηλαδή προσέξτε, παίρνεις δύο πίτσες και δύο μακαρονάδες και μια σαλάτα. Και δίνεις 20 ευρώ. Και δίνεις 17,5 ευρώ, ρε φίλε. Και τρώτε 5 άτομα. Ναι, βέβαια. 5 παραπάνω. Και επειδή ο Κώστας αυτό είναι πολύ, έχει και βεντάλιες, 4 βεντάλιες με 10,5 κόστος. Βεντάλια τι είναι? Είναι έτσι. Είναι καπακωτό σαν βεντάκι, σαν βεντάκι. Πώς κάνεις αέρα. Είναι έτσι. Μια στρόγγυλη διπλωμένη δηλαδή. Κάπως έτσι είναι σε σχήμα βεντάλιας. Ωραίο. Αυτό λέγεται βεντάλια, Κώστα. Λοιπόν. Βεντάλια λεγόταν το σύστημα που έπαιζε ο Άρης με τον Όγιος. Βεντάλιες, βεντάλιες. Σαν βεντάλια ανοίγεται. Να μην σου πω πώς λεγόταν. Με τον Κούπερ, το φίλο σου. Με τον που δεν τον πήρατε. Και πήρατε τον Τουτούτ. Τον Τουτούτ. Το απόγευμα θα ανακοινωθεί ο Τουτούτ, αφού πρώτα λύσει το τυβόλο του άλλου. Ο οποίος ήδη τσαλάκωσε από ό,τι έμαθα τις χιλιαρικούμπες. Την Παρασκευή αποζημιωσάρα πήρε. Αποζημιωσάρα. Πήρε. Ποιος προπονητής μπάσκετ. Όχι αποζημιωσάρα, δουλευμένα πήρε. Ποιος προπονητής μπάσκετ. Δεν ζήτησε έξτρα. Πρόσεχε. Δεν ζήτησε έξτρα. Το πήγε να ζητήσει, πήγε να ζητήσει και μου είπε ότι αυτός με τον οποίο συζητούσε, δεν θα πω το όνομά του, του είπε, καλά ρε φίλε, λέει, εδώ μας κατέστρεψες, λέει. Χάσαμε 500 χιλιάρικα και θες και αποζημίωση. Εντάξει. Εντάξει. It's not my fault. It's your fault. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Ξέρεις ότι δεν στέκεται σε κανένα δικαστήριο αυτό. Take your δεδουλευμένα τώρα και ποιος προπονητής πήρε τη μεγαλύτερη αποζημίωση προ 20 χρόνων. Πού? Στην Ελλάδα, στην Γερμανία, στην Ελλάδα. Ο Σβίσερφ. Ο Σάκοτα. Από τον Ηρακλή. Ναι. Πόσα βγαίνει. 105 εκατομμύρια δραχμές σε επιταγή που την έδωσα εγώ πληρωτέα την άλλη μέρα. Εμφύγε Τζόγλου. 105 εκατομμύρια δραχμές. Γι' αυτό διαλύθηκε ο Ηρακλής. Έπρεπε να τον κρατήσουμε. Ήταν το μεγάλο λάθος. Έπρεπε να πεις σε αυτόν που σου έδωσε την επιταγή. 105. 100 και δώσε τα 5 σε μένα. Του τόπα. Ένα 10% έστω. Όχι, λέει, πρέπει να φύγει για να πάρουμε το δεδρινό. Συγχωρεμένος. Ο Μάκης. Και ο Ηρακλής. 105 τότε. Εκατομμύρια δραχμές. 105. Πληρωτέα άμα τη εμφανίσει την άλλη μέρα. Πίκι, πίκι, πόκο, πόκο. Ναι, μόνο που ο Σάκοτα, φίλε, και ομάδα είχε τότε ήδη, Ντίκινς, Τζόσον και τα λοιπά, και θα μας έφερνε με τα λεφτά του Εφιετζόγλου και άλλους παιχταράδες. Ο φίλος μου ο Μάκης, δυστυχώς, είναι προπονητής άλλης φιλοσοφίας για άλλες ομάδες. Ήταν. Ήταν. Για καομπολίκια, για αυτά, για τέτοιες ομάδες. Για μαχητικό, για Ελληνόπουλα, για αυτό. Ο Σάκοτα στα καλύτερά του τότε. Ο Σάκοτα, γόρι μου, τότε είχε φέρει το Γιάριτς και τον τέτοιο και ο Γιάριτς έπαιξε NBA. Και τον Γκούροβιτς. Ωραία. Που κλείνουμε. Τον κόβαμε το κεφάλι και τον βάζαμε στη φανέλα του Άρη. Πάρη. Αδερφός. Λοιπόν. Ο Γιάριτς ήταν παιχταράς γιατί είναι Άριτς. Κλείνουμε. Γεια σας. Γιάριτς. Γεια σας. Γεια σάριτς.